εδώ πέρα. Άλλο ένα βράδυ. Γιώργος Τσακρινός και Γιώργος Λεκάκης στα μικρόφωνα. Γιώργο, γεια σου. Καλησπέρα σε όλους μας. Καλά είσαι? Σε όλους τους φίλους που είναι εδώ. Είπα να σε κάνω. Φίλους που ακούν. Είπα χειμωνιάτικα να σε πάω σε νησί, να σου κάνω μια βολτούλα. Ό,τι καλύτερο. Και σε πολύ όμορφο νησί, Γιώργο. Ε. Είπα να σε ξεναγήσω, έτσι να μιλήσουμε με κάποιους ανθρώπους εκεί που δύσκολα πάει κανείς, εκεί που δεν είναι προορισμός σου. Δυστυχώς πηγαίνουν σε αυτό το νησί αφού πάνε σε ένα μεγαλύτερο και παρεπιπτόντως πάνε και μια βόλτα από αυτό το νησάκι το μικρό. Και όμως έχει πάρα πολύ σπουδαία πράγματα να μας δείξει και να μας πει. Θα τα πούμε στη συνέχεια. Έχουμε και μια καλή φίλη στο τηλέφωνο, μάλιστα τη δήμαρχο του νησιού. Ωραία. Την κυρία Μαρία Καμά από την Τήλο. Μαρία, μας ακούς? Σας ακούω, καλησπέρα, χρόνια πολλά. Είσαι καλά, χρόνια σου πολλά. Καλησπέρα σας, κυρία Καμά, και Γιώργο, χρόνια πολλά. Γιώργος Τσαγκρινός από την άλλη μεριά, ο Γιώργος Λεκάκης, εγώ που σου μιλάω. Να είσαι καλά. Είπα να κάνω το φίλο μου ένα μπανάκι. Εδώ το Γιώργο χειμωνιάτικα, έτσι να το βάλω σε όμορφα νερά. Γελάσε. Και το λέω αυτό γιατί άκουσες τον προλογό μου ότι είναι ένα νησί Τήλος όπου παρεπιπτόντος πας, ρε παιδί μου. Δηλαδή πάει κανείς στη Ρόδο, πετάγεται και στην Τήλο λίγο και κάθεται. Πάει στην Κόη, στην Κάρπαθο ή στα Μεγαλονήσια των Δωδεκανήσων και έρχεται και δύο ρίτσες. Αυτούς τους τουρίστες που έρχονται, ξέρεις, σαν ξερακιανοί που λιάζονται πάνω στα. Και αυτό δεν είναι καλό για ένα νησί, με την έννοια ότι δεν μπορεί κανείς να βιώσει και να νιώσει την ενέργεια ενός μικρού νησιού. Και είναι η μοίρα όλων των μικρών νησιών της Ελλάδος. Γιώργη μου, πριν ξεκινήσουμε, να πούμε όμως κάτι και για την ενέργεια εδώ του χώρου. Ότι ο Ανδρέας μας είναι σε μια εργασία που έχει να κάνει με το σταθμό μας, τα Παραπολιτικά 901. Αν προλάβει, θα έρθει. Και αν προλάβει και καταφέρει, θα έρθει. Συνεχίζουμε λοιπόν με την καλή φίλη. Τη δήμαρχο. Τη δήμαρχο της Τήλου. Είναι η μοίρα αυτή των μικρονησιών τελικά, Μαρία Καμά? Ναι, αυτή είναι, δυστυχώς. Ναι. Δυστυχώς είμαστε στην διάθεση, την καλή διάθεση του κάθε εφοπλιστή, εάν θέλει να περάσει από το νησί. Δυστυχώς έτσι είναι τα πράγματα. Ναι. Να πούμε και στους Δωδεκανήσιους που μας ακούνε να ενημερώσουν τους φίλους τους, γιατί θα έχουμε πολύ Τήλο σήμερα. Πάρα πολύ Τήλο, με τα καλά της και τα κακά της, διότι δυστυχώς αυτές τις μέρες, τις τελευταίες μέρες, το τελευταίο καιρό μάλλον, η Τήλος βρίσκεται και σε ένα επίκεντρο έτσι, μιας αρνητικής έτσι, διαφήμισης και ιστορίας που συμβαίνει εκεί πέρα, χωρίς να φταίει, χωρίς να έχει κάνει κάτι για να το πληρώνει αυτό. Δυστυχώς, επειδή και μόνο βρίσκεται πολύ κοντά στα παράλια της γειτόνισσας Τουρκίας. Μαρία, από πού θες να αρχίσουμε, από τα καλά ή τα κακά? Α, θα διαφωνήσω όμως εδώ μαζί σου. Δεν το θεωρούμε εμείς αρνητική διαφήμιση. Το θεωρούμε πάρα πολύ. Το θεωρούμε ανθρωπιά. Αγάπη και φροντίδα για τον συνάνθρωπό μας και είναι ό,τι καλύτερο μπορούμε να δώσουμε στις μέρες μας. Ναι. Πραγματικά και τώρα, αυτή τη στιγμή που μιλάμε, έχουμε 30 άτομα Σύριους πρόσφυγες στο νησί, μεταξύ των οποίων έχει και παιδιά πάλι. Καινούργοι είναι αυτοί, καινούργοι. Ναι. Κυριακή το μεσημέρι ήρθαν πάλι. Το αρνητική, κατάλαβες πώς το λέω. Έτσι, θα ήθελα εγώ να ακούγεται η Τήλος για τις ομορφιές που έχει, για την ιστορία που έχει, για την αρχαιολογία που έχει, για τα όμορφα μέρη που έχει. Να σ' ακούγεται και για τον ανθρωπισμό της. Ναι, να σ' ακούγεται και για τον ανθρωπισμό της. Αλλά ξέρεις, ο άλλος που ακούει αυτά. Αλλά άλλο θέλω να σου πω, Μαρία. Mm-hmm. Από πού θες να ξεκινήσουμε? Να ξεκινήσουμε από αυτό, γιατί είναι από το επίκαιρο, έτσι. Ναι, είναι πάρα πολύ επίκαιρο και πραγματικά. Εγώ τουλάχιστον, όχι μόνο εγώ αλλά και όλη η κοινωνία της Τήλου, το τελευταίο χρόνο που το βιώνουμε αυτό, έχουμε πάρει πάρα πολλά πράγματα από όλη αυτή την κατάσταση. Μου έκανε εντύπωση ότι ο Υπουργός Ναυτιλίας, ο κ. Βαρβιτσιώτης, ανερυθρίαστρα και ανεδός, χωρίς να ντρέπεται καθόλου, βγήκε και δήλωσε ότι, ξέρεις, το τελευταίο δεκάμηνο, λέει, στο Ανατολικό Αιγαίο, 352% έχουν αυξηθεί οι λαθρομετανάστες που έχουν έρθει. Μόνο στο δεκάμηνο. Σε σχέση με την προηγούμενη δεκάμηνο, που ήταν πάλι αυξημένο σε σχέση με το προηγούμενο δεκάμηνο. Δηλαδή, τι θα γίνει, του χρόνου θα πάμε άλλο 500%. Γιώργο, έχω την εντύπωση ότι είναι μεγαλύτερο το μηναρό. Μεγαλύτερο από το 350. Ναι. Όταν από την Τήλο έχουν περάσει από τον Ιούνιο μέχρι τώρα πάνω από 3.000 μετανάστες, φαντάζομαι τι γίνεται στα γύρω τα νησιά. Αυτοί οι άνθρωποι, όταν λες έχουν περάσει, φτάνουν στο νησί τους, παρατάει κάποιος, σηκώνεται και φεύγει. Έτσι. Ναι. Και τι κοιτάνε αυτοί οι άνθρωποι τον ουρανό και τι ελπίζουν, τι θέλουν. Καταρχήν μπαίνουν μέσα σε αυτά τα καράβια, τα πλοία. Ναι. Τα κουφάρια τους τη βάζουν σαν σαρδέλες στα αμπάρια, χωρίς νερό, χωρίς φαγητό, για να μην χρειάζονται τουαλέτα.
Mm-hmm. Παιδιά, γέροντες, δεν κάνουν διακρίσεις, έτσι. Τους λένε θα σας πάμε, θα σας περάσουμε απέναντι. Συνήθως τους λένε ότι θα τους πάνε σε ένα νησί κοντά στον Πειραιά. Και άλλους έχουν πει θα τους πάνε στην Ιταλία. Ξέρεις, οι Σύριοι που έρχονται εδώ μιλάνε πάρα πολύ αγγλικά, πάρα πολύ από αυτούς αγγλικά. Γιατί είναι άνθρωποι, γιατροί, φαρμακοποιοί, δικηγόροι, δεν είναι. Και μας τα λένε όλα αυτά. Πολλές φορές, επειδή δήλωσα ακριβώς είναι πολύ κοντά στην Τουρκία, τους κάνουν γύρους γύρω από το νησί. Γύρω-γύρω, να δουν το νησί, δηλαδή, του κρουαζιέρα. Για να, μία ώρα να γίνουν δύο, να γίνουν τρεις, κατάλαβες. Ναι. Και τους πετάνε, στην κυριολεξία τους πετάνε πάνω στα βράχια. Ναι. Δηλαδή, έχουν γίνει διασώσεις από πολύ επικίνδυνα σημεία του νησιού. Ναι. Κυρία Καμά, να σας ρωτήσω κάτι, κύριο Τσαγνός. Ναι. Ήθελα να σας ρωτήσω. Τι σας λένε, τι κυριαρχεί σε αυτά που σας λένε για την αιτία που φεύγουν από την πατρίδα τους. Ξέρουμε ότι υπάρχει ένας πόλεμος. Mm-hmm. Ακούω όμως τώρα ότι μου λέτε ότι είναι και άνθρωποι μορφωμένοι, φαρμακοποιοί. Προφανώς έχουν δύναμη να πληρώσουν αυτοί για να κάνουν. Ναι, αλλά γιατί φεύγουν. Είναι, κινδυνεύει η ζωή τους για θεωρούν ότι με όσα συμβαίνουν στην πατρίδα τους ότι είναι καλύτερα να ψάξουν κάτι την τύχη τους στην Ευρώπη. Μιλάμε για εμφύλιο, παιδιά. Α, μάλιστα. Εμφύλιο. Δηλαδή σε πολλούς έχουν δώσει και τελεσίγραφο αφού δεν είσαι, πρέπει να πάρεις θέση είτε είσαι με το καθεστώς είτε είσαι με τις επαναστάσεις, έτσι. Μάλιστα. Τους δίνουν τελεσίγραφο σε πολλούς πολλοί από αυτούς δεν μας δίνουν, μου λένε δεν μας δίνουν παραπάνω από τρεις ημέρες. Σε τρεις ημέρες πρέπει να φύγετε. Πρέπει να φύγετε, αλλιώς θα σκοτώσουμε, κάπως έτσι. Οπότε καταλαβαίνεις ότι ό,τι έχουν οι άνθρωποι αυτοί, σπίτια, τα σπίτια τους πολλές φορές δεν προλαβαίνουν βέβαια να το δώσουν έτσι. Τα αφήνουν και τα καταλαμβάνουν οι μάγκες. Ή κάποια, καθεστωτική κάθε φορά. Ναι, ναι. Ό,τι προλάβουν να βγάλουν, πολλές φορές δεν προλαβαίνουν να πάρουν τα χρήματά τους. Mm-hmm, τα χρήματα δεν προλαβαίνουν να πάρουν. Και έρχονται, εμένα μου έκανε τρομερή εντύπωση μια φορά, Μαρία, ήμουνα στο Αγαθονήσι. Και ξέρεις, κάτι παρόμοιο με εσάς, ένα μικρό νησί και αυτό στη Σάμο, όπου εκεί πέρα, πολύ μικρότερο βέβαια από εσάς, αλλά από την Τήλο, αλλά εκεί ήρθαν κάποιοι άνθρωποι, εκεί που ήμασταν ξαφνικά σε μια παραλία, εμφανίζονται κάποιοι άνθρωποι να περπατάνε σαν σκιές μέσα σε ένα λιοπύρι, κατάκοποι, κατακουρασμένοι, θέλαν νερό και όταν μας είδανε, λένε από πού πάνε για την Ομόνια, λέω τι εννοείται. Ψάχναν την Ομόνια των Αθηνών. Ναι, τους είχαν πει ότι τους είχαν αφήσει στην Αθήνα. Ναι. Και αγγλικά, τους είπανε, θα ρωτήσετε πού είναι η Ομόνια. Που η Ομόνια είναι το κέντρο και εκεί θα σας πούνε. Ναι. Και οι άνθρωποι μας κοιτάγανε και λένε η Ομόνια, η Αθήνα πού είναι. Και καταλάβαμε εκεί πέρα την πλάνη των ανθρώπων αυτών. Το κοροϊδιλίκι, έτσι, τον ταβατζιλίκι. Και πάση περιπτώσει κάποιος παίζει με ανθρώπινες ζωές. Είτε από τη μια πλευρά της Ευρώπης, είτε από την άλλη πλευρά της Ασίας. Είτε και από τις δύο. Είτε και από τις δύο. Και στη μέση βρίσκεται η μικρή Ελλάδα μας. Έτσι, έτσι, μπράβο. Και οι νησιώτες που λες και έχουμε λίγα προβλήματα. Εδώ λοιπόν θα έρθουμε τώρα. Έτσι. Λοιπόν, και αυτό που έπρεπε να ρωτήσεις, πόσο πλήρωσες για να σε βγάλουν στην Αθήνα, στην Ομόνια. Τι να το ρωτήσεις τον άνθρωπο που ήταν έτοιμος να πεθάνει τώρα, το ρώταγες τώρα πόσα χρήματα. Ξέρεις πόσο πληρώνουν, το λιγότερο 3.000 ευρώ. 3.000 ευρώ. Το λιγότερο, από τα παράλια της Τουρκίας να τους φέρουν ας πούμε στην Τήλο που είναι. Όπου εκεί έχουν φτάσει με τα πόδια, με κάτι μέσα οπουδήποτε, με οτιδήποτε άλλο. Έρχονται, οι άνθρωποι έρχονται εξαθλειωμένοι. Εξαθλειωμένοι, ναι. Και σε δηλαδή, εγώ έχω πάρει στην αγκαλιά μου, Γιώργο, έχω πάρει στην αγκαλιά μου βρέφος 15 ημερών. 15 ημερών. 15 ημερών. Το μικρότερο προσφυγόπουλο που είχαμε ήταν βρέφος 15 ημερών. Και ένας παππούς 83 χρονών. Μεγαλύτερος. Σε τι ποσοστό είναι αυτά τα μικρά παιδάκια, τα νήπια, σε τι ποσοστό, αρκετά μεγάλα, γιατί φεύγουν οικογένειες. Μάλιστα. Φεύγει δηλαδή ο πατέρας, η μάνα, τα παιδιά και συνήθως τραβάνε μαζί και τους γονείς, τους παππούδες. Ναι, αλλά τώρα αυτοί έχουν ένα εμφύλιο. Τι φταίνε οι νησιώτες μας, τι φταίνε η Ελλάδα, τι φταίνε οι υπόλοιποι για να μπορέσουν και πώς μπορείς να το αντιμετωπίσεις. Κάτσε και εγώ μιλάς μεγάλα λόγια, μπορείς έχουμε κανένα εμφύλιο πουθενά αλλού και τρέχουμε και. Και δεν φτάνουμε. Εδώ όμως. Μην χρειαστεί και εμείς να πάμε προς τα εκεί, ας πούμε. Εντάξει, γι' αυτό λέμε ότι θέλει η σύνεση. Είχαμε πάει. Ο περίοδος χρειάζεται σύνεση. Το 40 δεν είχαμε πάει. Το 40 δεν σύνεση και συνένεση. Ναι, συνήθως λέει ότι δίνεις, παίρνεις. Παίρνεις. Εντάξει, να το πάμε και έτσι. Ότι πραγματικά πάντως, πραγματικά. Και στα αλήθεια, εγώ αυτό που εύχομαι είναι
για το νέο έτος, δηλαδή, αυτό έλεγα και στο Δημοτικό Συμβούλιο το τελευταίο που είχαμε προχθές, εύχομαι το νέο έτος, το νέο χρόνο που έρχεται, να μην δούμε, να μην ζήσουμε άλλες τέτοιες καταστάσεις. Γιατί έχει πονέσει η ψυχή μας. Ναι. Έχει πονέσει η ψυχή μας να μαζεύουμε ανθρώπινα κουρέλια από τα βράχια του νησιού. Ποιον κακίζεις όμως γι' αυτό? Πώς? Ποιον κακίζεις όμως γι' αυτό? Δηλαδή σε ποιον το χρεώνεις όλο αυτό το πράγμα? Αυτό το ότι η Ελλάδα έχει γίνει αυτή η πύλη αυτών των κατατρεγμένων ανθρώπων, φυσικά από ανθρωπιστική πλευρά το βλέπουμε έτσι, αλλά από πολιτική σκοπιά αυτοί οι άνθρωποι δεν θέλουν να μείνουν στην Ελλάδα, θέλουν να πάνε στην Ευρώπη. Έτσι, και εγκλωβίζονται εδώ. Και ειδικά στην νησιογραφία μας που είναι πολύ περίεργη. Στην Ευρώπη. Στην Ευρώπη. Στην Ευρώπη. Βέβαια, βέβαια. Και μέσα στην Ευρώπη είναι και η Ελλάδα. Ναι, η Ευρώπη δεν το καταλαβαίνει αυτό, βέβαια. Έτσι, η Ευρώπη που, ακόμη, Γιώργο, και μετά από όλα αυτά που έχουμε υποστεί ως έθνος από τις, πώς να το πω, από τις αλητίες, ναι, από τις εξυπνάδες, από τις εύκολες μάσες, να το πω έτσι πολύ λαϊκά, mm-hmm, που ήμασταν μαθημένοι ως λαός να κάνουμε, εξακολουθούμε και τώρα να τις κάνουμε. Γιατί λύσεις υπάρχουν, χρήματα δίνονται για αυτούς, για αυτόν τον σκοπό, και παρόλα αυτά αφήνουμε απροστάτευτο το χώρο μας, τα νησιά μας, τους πολίτες μας. Τους πολίτες. Αφήνουμε απροστάτευτους μπροστά σε όλο αυτό το κακό που γίνεται, γιατί είναι κακό. Εμάς τους νησιώτες, εμάς τους Έλληνες Ευρωπαίους πολίτες, ποιος θα μας προστατεύσει? Σωστά. Ποιος θα μπει μπροστά και θα κάνει τις απαραίτητες υγειονομικές εξετάσεις σε αυτούς τους ανθρώπους που έρχονται και εμείς ερχόμαστε σε άμεση επαφή μαζί τους? Εγώ που φωνάζω, είμαι η πρώτη δήμαρχος, είμαστε η πρώτη κοινωνία που φώναξε ότι ναι, θέλουμε το κέντρο, όχι κράτησης, όχι υποδοχής. Εμείς δεν το χαρακτηρίζουμε έτσι. Εμείς το χαρακτηρίζουμε ως κέντρο ανθρωπιστικής βοήθειας, ανθρωπιστικής προσφοράς. Πρώτης βοήθειας, πρώτων βοηθειών. Λοιπόν, ακριβώς. Και πρώτα απ' όλα, παιδιά, να προφυλάξουμε τους εαυτούς μας, να προφυλάξουμε τα παιδιά μας. Mm-hmm. Εκεί μέσα επιβάλλεται πρώτα απ' όλα και πριν την καταγραφή, να τους πάρουν τα στοιχεία, πρώτα θα εξεταστούν. Αυτό πρέπει να γίνει. Όχι ότι θα τους πετάξουμε, θα τους κάψουμε στην πυρά αυτούς που αν είναι άρρωστοι, έτσι. Απλά να τους... Να απομονωθούν. Αυτό ακριβώς. Να απομονωθούν, αν κουβαλάνε μολυσματικές ασθένειες. Λοιπόν, και σας πληροφορώ λοιπόν ότι υπάρχουν αδιάθετες πιστώσεις. Υπάρχουν αδιάθετες πιστώσεις, ναι, της Ευρωπαϊκής Ένωσης που έχουν δοθεί στη χώρα μας. Και δεν τις έχουμε απορροφήσει, δεν τις έχουμε μοιράσει στα νησιά μας. Όχι, παιδιά, όχι δεν τις απορροφούμε. Ξέρετε τι κάνουμε με αυτές τις αδιάθετες πιστώσεις? Τι? Καλύπτουμε να στείλουμε 5 αστυνομικούς στην Τήλο, να πάρουμε ένα τζιπάκι το σωλημενικό στην Τήλο. Λες και το τζιπάκι θα μπει μέσα στη θάλασσα, θα κυνηγήσει τον Τούρκο δουλέμπορα που έρχεται 1 η ώρα το μεσημέρι με τουρκική σημαία στο σκάφος του πάνω, ούτε τα προσχήματα δεν κρατάνε πια, και με τα καλάσνικο στα χέρια, με τα όπλα, και δίπλα στους ψαράδες, στους τηλιακούς, αφήνουνε το ανθρώπινο εμπόριευμά τους και σηκώνονται και φεύγουν. Αυτό το τελευταίο ήταν συγκλονιστικό, γιατί τελευταία φορά που έγινε αυτό, μάλλον τώρα μου λες υπάρχει μια καινούργια, αυτός που ήρθε με σούπερ γιότ, έτσι, ένα υπερπολιτελές γιότ, με την τουρκική σημαία, μέσα στα ελληνικά χωρικά ύδατα, χωρίς να ζητήσει άδεια από κανέναν, χωρίς να υπάρχει λιμενικός εκεί πέρα να μπορεί να το σταματήσει, γιατί όπως είπαμε με το τζιπάκι δεν μπορεί να σταματήσει το σκάφος, και ήρθε σαν κύριος εντός εισαγωγικών μπροστά στα μάτια και δημοτικού σου συμβούλου, έτσι, που, ο οποίος ήταν με το παιδάκι του στην παραλία, και είδε το παιδάκι, το μικρό τυλιάκι, είδε να αποβιβάζονται στο νησί του 50 εξαθλειωμένοι άνθρωποι, και αυτός ο άνθρωπος να φεύγει σαν να μην τρέχει τίποτα, λες και κάνει κρουαζιέρα. Συνεπώς ασφάλεια ποιος δίνει στο νησί? Υπάρχει αστυνομία, υπάρχει κάποια στρατιωτική δύναμη εκεί κοντά, σε κάποιο νησί δίπλα, τι γίνεται? Ποιος... Υπάρχει και στρατός και αστυνομία και λιμεναρχείο, οι οποίοι όταν ειδοποιηθούν από αυτή την κλίση, την επίγουσα κλίση που καλούν οι μετανάστες, παίρνουν τηλέφωνο εμένα, τον αντιδήμαρχο,
Ναι. Και να τρέξουμε με τα αυτοκίνητα του Δήμου να του μαζέψουμε, παιδιά. Ναι, να μαζέψουμε, όχι του Τούρκου, ποιου θα μαζέψουν. Αυτού του ανθρώπου. Με τα Καλασνίκοφ. Η υπόθεση έχει δύο παραμέτρους. Η μία είναι η εξαθλειωμένη που πρέπει μια κοινωνική μέρημνα, μια φροντίδα. Αλλά η άλλη είναι αυτό που μπαίνει παράνομα με το γιο και κάνει αυτό το παράνομο εμπόρευμα. Το εμπόριο. Αυτό ποιο το συλλαμβάνει. Πάντω να σα πληροφορήσω ότι δυστυχώ. Δυστυχώς, ναι, και το είπα δυστυχώς, το λέω δυστυχώς και τους το είπα και μάλιστα ήμουν και πολύ αυστηρή και επικριτική απέναντι στα παιδιά της Στήλου που το έκαναν αυτό. Το Δήμος της Στήλου έχει ένα πάρκο, το πάρκο Τήλου. Mm-hmm. Μέσα από αυτό το πρόγραμμα, λοιπόν, το οικολογικό το πάρκο, ένα υπέροχο πάρκο. Ναι, θα τα πούμε μετά. Ναι. Υπάρχει, λοιπόν, ένα σκάφος. Ένα ταχύπλο, το οποίο προσπαθούν και να μας το πάρουν άλλη ιστορία πονεμένη αυτή. Τέλος πάντων, με αυτό το σκάφος, λοιπόν, όταν μας ειδοποιούν και δεν τους βλέπουμε να εμφανίζονται, μπαίνουν με τα παιδιά τα δικά μας μέσα. Τη Στήλου. Οι νέοι δηλαδή. Πολίτες. Που ξέρουν να το χειρίζονται. Πολίτες. Και ψάχνουν τις παραλίες γύρω-γύρω. Πολίτες. Πολίτες, καλέ, ναι. Πολίτες, απλή. Χωρίς εκπαίδευση. Χωρίς καμία εκπαίδευση. Βέβαια. Και άμα έρθει κανένα κύμα και τα τσακίσει αυτά τα παιδιά στο βράχο, τι θα γίνει. Εντάξει, είμαστε. Κάνουμε το σταυρό μας και μπαίνουμε. Έτσι γίνεται σε αυτές τις περιπτώσεις. Εδώ χάσαμε γυναίκα τώρα από Καστροτερίτιδα. Τι ψάχνετε τώρα. Στην Τήλο, λοιπόν, είμαστε με το φίλο μου τον Γιώργο τον Τζακρινό και είπαμε να κάνουμε ένα μπάνιο, αλλά μας έλουσε για τα καλά η δήμαρχος της Τήλου, η Μαρία Ικαμά. Μαρία, ήμασταν στο κομμάτι των ανθρώπων αυτών που έρχονται εκεί πέρα και δεν υπάρχει καμία μα καμία κρατική μέρημνα ή καμία κρατική προστασία. Και τι κάνετε να τους βλέπετε, ναι. Παίρνετε τηλέφωνο στη Ρόδο. Ορίστε. Παίρνετε τηλέφωνο στη Ρόδο και τους λέτε, ελάτε, κάποιοι κατεβαίνουνε. Τι γίνεται εκεί. Αλλά... Όχι. Τους περισσότερους. Δεν μιλάω για τους ανθρώπους, μιλάω για τους λαθρέμπορους. Αυτοί κάνουν μια παράνομη πράξη. Τον Τούρκο με το γιότ. Τον Τούρκο. Ναι. Έρχεται μέσα στα ελληνικά χωρικά ύδατα και κάνει μια παράνομη πράξη. Και τους ξαναφεύγουν. Πηγαίνουν, δεν τους πιάνει κανείς. Ναι. Πηγαίνουν ξανά πίσω στην βάση τους, φορτώνουν το επόμενο εμπόρευμα και ξαναέρχονται, ρε παιδιά. Και πάνε με το τσιπάκι τώρα οι άλλοι που έχουν τσιπάκι αντί να έχουν εξολέμβιο, οι λιμενικοί, και τους βλέπουν από την ακτή. Τα κατεβαίνουν από τα βουνά, ναι. Και κάνουν καταγραφή απλώς του γεγονότος. Ναι, όχι, παιδιά, τους μαζεύουμε εμείς με τα φορτηγά του Δήμου, τα λεωφορεία του Δήμου, ναι. Φορτηγά ό,τι έχουμε, ναι. Τους κατεβάζουμε στον αστυνομικό σταθμό. Ναι, αλλά μέσα εκεί μπορεί να είναι άνθρωποι με υπατήτιδα, άνθρωποι με AIDS, άνθρωποι με χίλιες δυο μολυσματικές ασθένειες. Άνθρωποι... Αυτό δεν λέμε. Ναι. Αυτό μέσα στα φορτηγά του, μέσα στα λεωφορεία του Δήμου, μέσα στο χώρο του Δήμου, μέσα όπου καταλήγουν αυτοί οι άνθρωποι. Αυτό μου φαίνει στο μυαλό, αν και δεν είναι στιγμή που μπορεί να κάνει χιούμορ, γιατί είναι πολύ σοβαρά τα πράγματα, αλλά θυμάμαι κάτι παλιά άμφικαρ που υπήρχαν, που ήταν αυτοκίνητα που μπαίνανε και στη θάλασσα. Δηλαδή, έχουμε αρχίσει πλέον να φτάνουμε στο κωμικοτραγικό. Είναι δυνατόν δηλαδή να έχουμε λιμενικό και να μην έχει ένα ταχυπλό. Ένα βαρκάκι. Ναι, είναι. Μάλιστα. Δεν είναι μόνο σε ακριτικό νησί, το τονίζουμε, σε ακριτικό νησί. Σε ακριτικό νησί, 20 μίλια από τη Ρόδο, έτσι, όχι τίποτα απομακρυσμένα από τη Ρόδο. Δεν είναι Καστελόριζο που απέχει πολύ από τη Ρόδο, είναι 20 μίλια δίπλα στη Ρόδο είναι. Να σου πω, Μαρία, καινούρια στην Δημαρχία, έτσι. Από το 2012 που έφυγε ο Τάσο. Ναι, θα μιλήσουμε για τον Τάσο, θα πούμε δύο πραγματάκια για τον Τάσο. Δεν μπορεί να κλείσει το θέμα Τήλος χωρίς τον Τάσο. Τήλος χωρίς Τάσο. Παλιός φίλος. Ήλπιζες όταν αναλάβανες καινούργια τώρα το 2012, ας πούμε, αυτή την κατάσταση, ότι θα φτάνει η Τήλος σε ένα τέτοιο θέμα, σε ένα τέτοιο πρόβλημα μπροστά. Όχι, όχι. Το είχες ζήσει εσύ που είσαι τηλιακή όλα αυτά τα κύματα. Όχι, όχι, τέλος παιδιά ποτέ δεν είχε τέτοια. Δεν είχε κάτι, και εγώ τέτοια κρούσματα, όχι. Μία μόνο περίπτωση είχε το 2010. Μία στην ιστορία καταγράφουμε όλο αυτόν τον καιρό. Ναι, και ναι, τώρα αυτό το φαινόμενο τι συχνότητα έχει. Σου είπα από τον Ιούνιο, από το τέλος Ιουνίου, αρχής Ιουλίου, τώρα τα τελευταία σου λέω τώρα, μέχρι τώρα που μιλάμε, είναι περίπου 3.000 άτομα. 3.000 άτομα. Ναι, και αν πάμε παραπίσω, είναι πολύ μεγαλύτερο το νούμερο. Να πούμε για τον κόσμο, βέβαια, ότι αυτό μπορεί να φαίνεται μικρό νούμερο για τους Αθηναίους που είναι 5 εκατομμύρια, αλλά να για τους τηλιακούς. Βέβαια. είναι... Επίσημη απογραφή είμαστε 829, αλλά τώρα το χειμώνα που μιλάμε δεν είμαστε 500 άτομα. 500 άτομα, δηλαδή 6 φορές πάνω ο πληθυσμός του νησιού. Ακριβώς. Έτσι. Αυτοί ακριβώς. Που ήρθαν και στο νησί λαθρέα και με ό,τι αυτό μπορεί να σημαίνει και να συνεπάγεται. Ήταν 6 φορές ο πληθυσμός του νησιού. Και ευτυχώς, Γιώργο, ευτυχώς που βρίσκουν ανθρωπιά και αντιμετωπίζουμε ανθρωπιά. Φανταστείτε. Αυτό είναι το ένα σκέλος. 3.000 ανθρώπους. Εδώ να μην έβρισκαν. Γιώργο, να τελειώσουμε. Ναι. Να μην υπήρχαν άνθρωποι εκεί,
να τους αντιμετωπίσουν έτσι με αυτή τη ζέστη και την ανθρωπιά, τι προβλήματα θα μπορούσαν να δημιουργηθούν. Μα, άκου, παιδάκι 15 ημερών. Αν σου πέθανε στα χέρια σου, Μαρία, αυτό το παιδάκι 15 ημερών, τι θα γινότανε. Εντάξει, δεν νομίζω να μπορούσαμε να το αντέξουμε συνειδησιακά αυτό το πράγμα. Που ήταν πολύ φυσικό να πεθάνει ένα παιδάκι τόσο ταλαιπωρημένο, έτσι, 15 ημερών. Βέβαια, 15 ημερών, τώρα σοβαρά μιλάτε. Ο φαλός του γαλάκαλα, ας πούμε, δεν έχει στεγάσει που λέμε τώρα. Ξέρουμε εμείς. Και πού είναι η Ευρωπαϊκή Ένωση, λοιπόν. Και Ευρωπαϊκή Ένωση, θέλετε να σας πω. Πού είναι θέλετε να σας πω. Να μας πείτε, να μας πείτε. Να σας θυμίσω, μάλλον, γιατί προφανώς δεν το έχετε ακούσει, ότι την περιβόητη κόντρα που είχα με τον Μητροπολίτη Σίμης, Χάλκης και Καστελορίζου, Ήλου και Καστελορίζου. Θα φτάναμε εδώ. Λοιπόν, ο οποίος αρνήθηκε να μας παραχωρήσει. Και αρνήθηκε όχι μόνο σε μένα, όχι μόνο στη Δήμαρχο του νησιού, αρνήθηκε και στον Υπουργό Ναυτιλίας και στον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη, αρνήθηκε να παραχωρήσει ένα παλιό στρατόπεδο το οποίο έχει εγκαταστάσεις μέσα, έχει τουαλέτες, μπάνια, ξέρω εγώ, ναι, έχει μέσα, έχει τα βασικά. Κοιτώνες, ναι. Και με λίγα χρήματα μπορούσε να επισκευαστεί και αυτή τη στιγμή έχει μέσα ποντίκια, έτσι. Ναι. Και επειδή τώρα γιατί όλο αυτό, γιατί δεν είναι χριστιανοί. Μα λέω, υπάρχουν και χριστιανοί. Δηλαδή, συγγνώμη, αυτός ο άνθρωπος, ο επιμενάρχης, ο άνθρωπος της αγάπης και της ειρήνης μέρες που είναι, ο άνθρωπος του πανανθρωπισμού, δεν έδωσε έναν χώρο που έχει και το οποίο του είναι άχρηστος για να φιλοξενούνται αυτοί οι άνθρωποι ταλαιπωρημένοι που έρχονται και θέλει να λέγεται άνθρωπος της αγάπης. Άνθρωπος του Θεού. Προφανώς η Αγία Γραφή που διαβάζει ο συγκεκριμένος ή η συγκεκριμένη, δεν ξέρω ποιοι άλλοι έχουν την ίδια άποψη από τους συναδέλφους του. Λέει ο Χριστός άφησε την εντολή, όχι αγαπάτε αλλήλους, αγαπάτε τους ομοίους σας. Έτσι, τους ομοθρησκούς σας, δηλαδή αυτούς που μιλάνε την ίδια γλώσσα, που έχουν την ίδια θρησκεία, που έχουν το ίδιο χρώμα δέρματος κτλ. Δηλαδή αυτό πρέπει να γράφουν μέσα τα βιβλία τους, δεν γίνεται διαφορετικά. Γιατί εγώ τουλάχιστον και εσείς φαντάζομαι αυτά που διαβάζουμε στην Αγία Γραφή, αυτά που μαθαίναμε από μικρά στα σχολεία, έλεγαν άλλα πράγματα μέσα. Πάντως από την Αγία Γραφή περισσότερο, σε μένα μου έρχεται το τραγούδι «Εσύ Χριστός και εγώ Αλλάχ». Και όμως και δυο μας αχ και βαχ. Λοιπόν, ότι πληρώνει πάντα ο λαοτζίκος. Ο άνθρωπος είναι πάνω από όλα. Αυτοί οι οποίοι είναι εκεί, οι πλουτοκράτες γενικά, που υπάρχουν και σε Τουρκία και σε Ελλάδα, κάνουν τα κουμάντα τους να καλοπερνούν. Και μόνιμα οι λαοί βρίσκονται σε αυτή τη δυστυχία. Αυτό είναι το συμπέρασμα. Λοιπόν, άρα λοιπόν, έχουμε μία κοινωνία, έχουμε ένα νησί το οποίο είναι παντελώς εγκαταλειμμένο και ξεχασμένο από την μητέρα. Εδώ Ελλάδα. Κολλάει που λένε και από το Θεό ακόμα. Εδώ κολλάει που λένε και από το Θεό ακόμα, λοιπόν, έτσι. Ναι, ακριβώς όπως τα λες. Έχουμε, χωρίς να έχει καμία βοήθεια ούτε καν από την Εκκλησία, έτσι. 500 άνθρωποι να προσπαθούν να αντιμετωπίσουν μόνοι τους όχι μόνο τον φόβο των επιδημιών και όλα αυτά, αλλά και να δώσουν και υλικά αγαθά σε αυτούς τους ανθρώπους. Γιατί αυτοί έρχονται και δεν έχουν τίποτα μαζί τους. Ούτε βρακή που λέει ο λόγος. Έτσι, μπράβο. Πες μου κάτι, οι βουλευτές σας τι κάνουν εκεί πέρα. Έχετε βουλευτές, βγάζετε κάποιους βουλευτές εκεί πέρα. Ναι. Τους ψηφίζετε. Τι κάνουν αυτοί. Ο ένας ο βουλευτής ήταν μπροστά όταν έκανε την επίθεση ο Μητροπολίτης. Ποιος βουλευτής ήταν μπροστά. Ο Δημήτρης Ζωγάκης. Ναι, και. Του ΣΥΡΙΖΑ. Ναι. Και? Του μίλησε και ο. Του μίλησε. Του είπε ότι. Συγγνώμη κύριε, γιατί μιλάτε έτσι. Τι του είπε. Του είπε ότι δεν είναι συμπεριφορά αυτή, ότι είναι δήμαρχος, ότι προσπαθεί να κάνει το καλύτερο, ότι είναι ανθρωπιστική. Το έφερε το θέμα στη Βουλή. Όχι. Όχι. Μουοκό. Του μπεκί ψιλοκομμένο. Δεν το έφερε. Μα να σα πω και κάτι άλλο. Το ξέρετε εσείς ότι εμείς εδώ δεν ανήκουμε στην ελληνική εκκλησία, αλλά ανήκουμε στο Πατριαρχείο. Ναι, εντάξει. Λοιπόν, το ξέρετε ότι εγώ έκανα αναφορά για αυτόν τον ιερωμένο στον Πατριάρχη. Ναι. Λοιπόν. Και. Και τίποτα. Του έκανε καμία επίπλεξη. Όχι, βέβαια τίποτα. Να το πάμε ακόμα πιο μακριά. Ναι. Θέλετε να το πάμε. Να τα πούμε όλα, να τα πούμε. Έχεις από τα δόντια. Γιατί εγώ έτσι έχω μάθει να μιλάω. Γι' αυτό και σε έχουμε στο τηλέφωνο, Μαρία, λοιπόν, και γι' αυτό. Ξέρετε τι υπηκότητα είναι ο Μητροπολίτης μας. Όχι. Από την Ήμβρο είναι, παιδιά. Μάλιστα.
Λοιπόν, εντάξει, δηλαδή δεν μπορούμε. Και το είπα, το έγραψα και το λέω και θα το λέω. Προφανώς και ο Πατριάρχης. Πού ανήκουμε, και ο Πατριάρχης είναι Ήμβριος, Τούρκη Πίκο, δηλαδή, έτσι. Ναι, λοιπόν, πού ανήκουμε εμείς. Πού ανήκουμε. Ναι. Πέστε μας, πού ανήκουμε. Βέβαια, είπαμε, εντάξει, είπαμε, βρήκαμε, να στηρίξουμε, ναι, αλλά όχι μόνο να στηρίζουμε. Όχι μόνο να στηρίζουμε και να σκύβουμε συνεχώς το κεφάλι. Όχι μόνο. Βέβαια, η Ήμβρος είναι μια πανάρχια κοιτίδα του ελληνισμού, έτσι, αλλά αυτό δεν έχει να κάνει με αυτό που συζητάμε τώρα. Και είναι ένα πανάρχιο ελληνικό νησί. Η συμπεριφορά αυτού του ανθρώπου, του ανθρώπου του Θεού, του ανθρώπου της αγάπης, είναι απαράδεκτη, εάν το βλέπει έτσι όπως το λες εσύ. Γιώργο, δηλαδή με αυτή τη λογική μπορούμε να πούμε και εμείς ότι καλά κάνουν οι μουσουλμάνοι που φέρονται έτσι τους χριστιανούς και δεν τους αποδέχονται. Όχι βέβαια. Θα φτάσουμε σε αυτό το σημείο δηλαδή. Μα είναι λογικές αυτές τώρα. Κατά αυτόν. Έτσι ακριβώς. Δηλαδή, άλλους βουλευτές δεν έχετε εκεί πέρα εσείς. Δηλαδή. Κοίτα, πόσο καιρό έχει να περάσει βουλευτής από το νησί, πες μου αυτό. Πόσο καιρό έχει να περάσει βουλευτής από το νησί. Δεν έχουμε εκλογές, ρε παιδιά, ακόμη. Α, μπράβο. Τώρα θα έρθουν το Γενάρη, δηλαδή, που κάτι πάει να γίνει. Τώρα, αν δεν βγάλουμε πρόεδρο, θα μας έρθουν όλοι. Περνάνε δηλαδή από την Τήλο κάθε πότε, λίγο πριν. Θυμάμαι. Περισσότερες φορές αυτό γίνεται. Είσαι και ένα πανηγύρι, ας πούμε, να φανούνε. Ναι. Εντάξει. Και από την άλλη μεριά, εγώ σαν την. Ο κάθε δήμαρχος, ας πούμε, κάθε μικρονησιό, όχι μόνο εγώ, έτσι, οι δήμαρχοι. Mm-hmm. Τρέχουμε και πηγαίνουμε σε υπουργεία σαν τους επέτες και ζητάμε βοήθεια. Λοιπόν, εκτός σας λέω από το γεγονός αυτό, δηλαδή, φανταστείτε τώρα, όλες οι υπηρεσίες του Δήμου, βοήθεια στο σπίτι, mm-hmm. ακόμη και οι υπάλληλοι του Δήμου, σταματάνε σχεδόν όλα και τρέχουμε όλοι εκεί να βοηθήσουμε. Ευτυχώς έχουμε πολλούς εθελοντές κατοίκους του νησιού και τρέχουνε. Τι πολλούς μόλις, 500 στο λιόλι, μωρέ, τι πολλοί να είστε για τόσα άτομα τώρα. Και όμως, ώρες, πολλές ώρες ημέρα τρώνε εκεί πάνω. Εκεί οι άνθρωποι κοντά σε αυτούς τους ταλέπορους. Πολλοί. Και είμαι πολύ περήφανη γι' αυτό. Πολύ περήφανη γι' αυτό. Λοιπόν, εκτός και από τι αυτό, να τους δώσετε να φάνε αυτοί οι άνθρωποι, πού να βρείτε να. Τους μαγειρεύουμε, έχουμε κατσίκια, τους κάνουμε κατσίκια γιατί έχουμε και, δεν τρώνε και χοιρινό, ας πούμε. Έχουμε και άλλες ιστορίες εδώ πέρα να αντιμετωπίσουμε εμείς. Λοιπόν, με αυτές τις περιπτώσεις. Τέλος πάντων, εντάξει, είναι τώρα, τα βολεύουμε αυτά. Αλλά πρόσεξε κάτι που σας είπα, ότι ο Δήμος πρέπει να τρέξει, να φροντίσει, να ψωνίσει, να κάψει μα ιστορίες. Ο Δήμος Ιστήλου, παιδιά, 29 μήνες, 20, όχι 21 ψέμα, τώρα είναι 30 μήνες. Είμαστε χωρίς να λαμβάνουμε κεντρικούς αυτοτελείς πόρους. Ο Δήμος Ιστήλου έχει μηδενικούς ΚΑΠ. Και αυτό γιατί. Γιατί κατά τα προηγούμενα έτη οι δημοτικές αρχές είχαν δανειστεί, όπως έχουν δανειστεί όλοι οι Δήμοι, όχι από το παρακαταθικό, το Ταμείο Παρακαταθικών και Δανείων, αλλά από ιδιωτικές τράπεζες, έτσι. Λοιπόν, με αποτέλεσμα τι, δέσμευαν ένα 40-50% των ΚΑΠ, το εγχωρούσαν δηλαδή το δικαίωμα αυτό στις τράπεζες. Τώρα, τα τελευταία 3 χρόνια, οι ΚΑΠ έχουν μειωθεί κατά 60 περίπου τα 100, με αποτέλεσμα οι ΚΑΠ που λαμβάνει ο Δήμος Ιστήλου να μην επαρκούν να καλύψουν ούτε τα δικαχρεωλήσια. Με τη Ρόδο πώς θα πάτε, βοηθάει καθόλου? Δεν μπορεί να βοηθήσει, παιδιά, ο ένας Δήμος. Και οι Ροδίτες και οι Ρόδοι έχουν και αυτή το πρόβλημά τους πάλι, ε? Πάλι με... Οι Ροδίτες και η δεξικοινωνία της Ρόδου είναι πάρα πολύ αρνητική. Αρνητική ως προς ποιο? Ως με τους λαθρομετανάστες. Πάρα πολύ αρνητική. Πάρα πολύ αρνητική. Δηλαδή, πάρα πολύ αρνητική. Γιατί λογικά περνάνε απέναντι μετά, πάνε στη Ρόδο. Δεν περνάνε στη Ρόδο. Παιδιά, σε εσάς έρχονται πάνω, προς τα πάνω. Έρχονται εκεί στο Σύνταγμα, στο Γενική, γύρω-γύρω. Μάλιστα. Σε εσάς έρχονται, ψάχνουν την Ομόνοια. Μάλιστα. Σε εσάς έρχονται. Αλλά δηλαδή υπάρχει και αντιμετωπίζουμε και οικονομικό πρόβλημα. Δεν μπορεί ένας τόπος τόσο μικρός να δέχεται τόσο μεγάλο αριθμό προσφύγων και να τα βγάζει πέρα και να μην έχει και καθόλου πόρους. Δεν γίνεται. Και τους το λέω. Έχω πάει δηλαδή. Έχω κάνει συνάντηση ακόμη και με τον Υπουργό Επικρατείας. Με τον κύριο Σταμάτη. Έχω πάει στο Μέγαρο Μαξίμου 2 φορές. Έχω κάνει συνάντηση μαζί του. Ναι. Έχω πάει στο Υπουργείο Εσωτερικών. Έχω μιλήσει με τον Βασίλη Τεκικίλια, τον Υπουργό. Ναι. Λοιπόν, έχω κάνει έγγραφα. Έχει πάρει απόφαση του Συμβούλου. Έχουμε κάνει ψηφίσματα. Γι' αυτό το σκοπό και μέσα σε όλα αυτά που είπα, βέβαια με πρώτο και κυριότερο την υγειονομική κάλυψη των κατοίκων του νησιού. Αυτό είναι το βασικό.
θέτω και αυτά τα ζητήματα. Θέτουμε και αυτά τα ζητήματα. Είχατε λοιπόν, σας πληροφορώ ότι δεν έχω δεχτεί ούτε μία επιστολή, ούτε ένα τηλεφώνημα, τίποτα. Θα δεχτείτε άμα πεθάνουν τίποτα άνθρωποι από κρούσματα. Θα δεχτούμε και από βουλευτές που λέτε. Θα δεχτούμε. Αβουλευτές, ναι, ψέματα, μην είναι άδικοι. Με πήρε τηλέφωνο ο καθηγητής, ο Δημήτρης Ακρεμασθηνός. Τηλέφωνο. Τι σου είπε, Μαρία, τι κάνεις, γεια σου. Όχι, μου λέει. Μου είπε το ψήφισμα που έστειλα πάνω και τα λοιπά, τι γίνεται, του είπα αναλυτικά λοιπόν τι γίνεται και τα λοιπά, αλλά μας έσκασε τώρα και η προεδρική εκλογή. Αλλά θα μας θυμηθούν και θα μας πάρουν τηλέφωνο και θα έρθουν όλοι μόλις έρθουν εκλογές. Και εσείς τι και θα κάνετε όμως, θα έχετε μυαλό τότε να τους πείτε ορισμένα πράγματα, να μην τους δώσετε κάβο να δέσουν όπως κάνανε στην Ψέρμο. Γιώργο, όχι μόνο αυτό, αλλά είναι τόσο εξαγριωμένοι οι κάτοικοι του νησιού και με άλλα πράγματα και θα τα πούμε στη συνέχεια. Βλέπεις η Σταρ, είναι τόσο ξεγριωμένοι που με πιέζουν να μην στήσουμε κάλπες. Μπράβο. Καλή ιδέα. Πολύ ωραία ιδέα. Δεν ξέρω αν είναι καλή ιδέα αυτή. Με ένα ψήφισμα, μια ανακοίνωση προς τον τύπο για ποιο λόγο. Εμείς θα τα φιλοξενήσουμε όλα αυτά, το ξέρεις πολύ καλά, Μαρία μου. Ναι. Θα τα φιλοξενήσουμε όλοι σας την αντίδραση και θα είναι και δικαιολογημένη. Ναι. Μόνο που αυτή η αντίδραση δεν νομίζω ότι είναι η σωστή αντίδραση. Ναι, όμως δεν είναι σωστή η αντίδραση από κάποιους που χρησιμοποιούν τη λέξη δημοκρατία, που είναι μόνο κατά λέξη και στην ουσία είναι ένα έκτρωμα της έννοιας δημοκρατίας. Η δημοκρατία, σύμφωνα με τον Αριστοτέλη, έχει ξεκαθαριστεί ότι είναι η διαδικασία διακλήρου διακυβέρνησης μιας χώρας, δημοκρατία. Η διαψήφου διακυβέρνηση μιας χώρας, ολιγαρχία καλείται. Το λέει ο Αριστοτέλης στα πολιτικά. Ναι. Λοιπόν, έχουμε μια ολιγαρχία που αυτοβαφτίζεται δημοκρατία. Ναι. Λοιπόν, αυτή ακριβώς. Οπότε ούτε συντάγματα σέβονται, ούτε τίποτα. Και μας ζητά να πηγαίνουμε κάθε 4 χρόνια, ενίοτε και σε λιγότερα χρόνια, για να ψηφίζουμε τους ίδιους και τους ίδιους και ποτέ να μην βλέπουμε κάτι άλλο. Γιώργο, ποιος φταίει γι' αυτό? Κοίτα να δεις, σε αυτό σε πρώτη φάση είναι αυτό που λέει και ο Νιόνιος, φταίνε λέει και αυτοί που κυβερνούν, φταίει ο Λιράρης, αλλά φταίει και ο ίδιος ο λαός που είναι μαραζιάρης. Δηλαδή κάποτε πρέπει όντως να μην μπουν κάλπες πουθενά, όχι μόνο στην Τηλό, πουθενά. Κάλπες να μην μπουν, αυτό δηλαδή τι θα κερδίσει με αυτό? Θα στηθούν, να σου πω κάτι, δεν θα στηθούν στην Τήλο και σε πολλά άλλα μέρη πες, αλλά σε κάποια θα στηθούν. Άρα λοιπόν θα εκλέξουν, θα μας κυβερνήσουν αυτοί οι λίγοι που θα ψηφίσουν. Έτσι, παίζουν λοιπόν, παίζουν με το γεγονός ότι δεν μπορούν οι άνθρωποι να βρεθούν σε εναρμόνια σχέση τα διάφορα κοινωνικά στρώματα. Επειδή συνεπώς εντάξει, θα πάμε στις κάλπες και θα στηθούν κάλπες τελικά, αλλά μπορούμε σε κάποια στιγμή επιτέλους να σκεφτούμε πολύ πριν ψηφίσουμε. Έτσι, μπράβο. Γιατί υπάρχει και το άλλο, ότι αυτοί που μας εκπροσωπούν καθρεφτίζουν και το κοινωνικό σύνολο, τους ψηφοφόρους. Ναι. Έτσι δεν είναι. Ο καθρέφτης μας είναι αυτή. Άμα σου λέει, Γιώργο, ότι οι Ροδίτες δεν καταλαβαίνουν τα δορυφόρα νησιά τους ακριβώς τι πρόβλημα αντιμετωπίζουν, πού το πας? Όχι, καταλαβαίνουν ότι έχουν προβλήματα λόγω λαθρομετανάστευση, αυτό καταλαβαίνουν οι Ρόδοι. Ναι, μη φυγεί ο τουρισμός, έτσι. Ναι. Δηλαδή, λες και αν δεν κάνουμε τώρα τα κέντρα, τα οποία θα είναι ουσιαστικά πρώτα απ' όλα προστασία των κατοίκων, των εαυτών μας, έτσι, των παιδιών μας. Αυτό. Δηλαδή, παιδιά, βγήκε σκάφος μέσα στο μαντράκι της Ρόδου. Ξέρετε τι σημαίνει αυτό? Εντάξει, κατάλαβα. Τι να σας πω τώρα, δηλαδή, δεν υπάρχει μεγαλύτερο ρεζιλίκι από αυτό, ας πούμε. Σε πληροφορώ λοιπόν, Μαρία Καμά, δήμαρχε της Στήλου, ότι αυτά δεν φτάνουν στην Αθήνα που μας λες εσύ εδώ τώρα. Έλα ρε παιδιά τώρα, έχει βγει στο διαδίκτυο. Στο διαδίκτυο. Το διαδίκτυο ξέρεις, πρέπει να ξέρεις και να μπαίνεις κιόλας. Και είναι και άνθρωποι πολλοί, οι οποίοι είναι εξεντάριδες, είναι άλλοι οι οποίοι... Θα φροντίσω τότε να σας στέλνω εγώ να σας ενημερώνω. Θα έχουμε και πιο τακτικά συνομιλία. Να σου πω, Μαρία μου, άλλα προβλήματα. Ένα είναι αυτή η μετανάστευση που φτάνει. Γιατρός. Πάμε. Στο νησί. Γιατρός. Ναι. Ο Τάσος Αλυθέρης, εκτός από δήμαρχο, ήταν και γιατρός. Το ξέρω, ναι. Άντε, βολέψαμε το δήμαρχο, πήγα εγώ, ανέλαβα. Ναι. Όταν πέθανε ο Τάσος, ξανακατέβηκα μόνη μου, πήρα το Δήμο πάλι. Άντε, κουτσά στραβά, ρε παιδί μου, προχωράμε. Μα δεν ξέρω όμως ιατρική, δεν προλαβαίνω να μάθω. Δεν είσαι γιατρός. Δεν προλαβαίνω, βρε παιδιά, τι να κάνω. Δεν έχει μεταχείριση με στη σχολή. Δηλαδή, είπα στο Βορύδι, μόλις αν έχει σκοπό, ας πούμε, να ιδρύσει καμιά τέτοια σχολή, να πάω, ρε παιδί μου, να κάνω μεταχείριση. Ταχείας εκπαίδευσης. Κάτι είναι να μάθω. Ότι χάσατε έναν άνθρωπο από τι, από γαστρεντερίτιδα. Γαστρεντερίτιδα, παιδιά, 75 χρονών. Πότε, το 2014, 27 Οκτωβρίου του 2014, σοβαρά μιλάμε τώρα.
Να σε... Γαστροεντερίτιδα, 75 χρονών γυναίκα και γυναίκα η οποία μην φανταστείτε 75 χρονών καμία γιαγιά που ήταν κλεισμένη στο σπίτι της και αυτά. Μια γυναίκα, κάνουμε πρωτάθλημα μπυρίμπα στο νησί, πήρε μέρος πέρσι, παίξαμε και παίξαμε στο ίδιο τραπέζι αντίπαλοι. Στην Τουρκία απέναντι, γιατί δεν πήγε, δεν τους πάτε καμιά φορά απέναντι στην Τουρκία αν χρειαστεί. Μα εδώ σας θέλω, μα και εσείς οι δημοσιογράφοι ρε παιδιά, δεν τα πιάνετε αυτά έτσι στον αέρα. Δεν είχε κάνει ο Αχλαδιώτης, ο Γιώργος και αυτός, από ο Δήμαρχος Καστελορίζου, που ένα παλικάρι 23 χρονών που έπιασε το πόδι του, μάγκωσε το πόδι του μέσα στο ασανσέρ και είχε πάει με πήγον περιστατικό, με διακομιδή. Ο γιατρός έφυγε και μετέφερε, γιατί ξέρεις τι γίνεται. Έρχεται το ΕΚΑΒ να πάρει έναν ασθενή, αλλά το ΕΚΑΒ έρχεται με τον πιλότο, δεν πάει γιατρός μαζί. Οπότε αναγκαστικά ο γιατρός πρέπει να συνδέσει τον ασθενή, γιατί το ελικόπτερο δεν το βάζει μέσα έτσι, χωρίς γιατρό. Έτσι, λοιπόν, και φεύγει ο γιατρός από το Καστελόριζο, το έχω πάθει και εγώ στην Τήλο αυτό το πράγμα. Φεύγει ο γιατρός από το Καστελόριζο, φέρνει τον ασθενή στη Ρόδο, τελικά ο ασθενής βέβαια κατέληξε, ο εκείνος 52 χρονών άνθρωπος πάει υπό καρδιά. Έκανε και 3 ώρες βέβαια να κατέβει το ελικόπτερο στο Καστελόριζο. Λοιπόν, και στο διάστημα αυτό που ο γιατρός ήταν στη μεταφορά του ασθενού του συγχωρεμένου τέλος πάντων, ένα παλικάρι 23 χρονών μάγκωσε το πόδι του σε ασανσέρ επαγγελματικό. Μάλιστα. Λοιπόν, τι θα έκανε αυτός ο άνθρωπος, εμποραγούσε το παιδί κτλ. Και τι κάνει, το βάζει μέσα σε ένα σκάφος ο πατέρας του. Χρειάζονται λύσεις μπαμπάμπουλ. Το πάνε απέναντι. Ναι, σε πληροφορώ ότι, μίλησα με τον δήμαρχο εγώ τότε, έτσι. Ναι. Λοιπόν, σε πληροφορώ ότι είχαν ενημερώσει απέναντι. Ήτανε στο λιμάνι κάτω και τους περίμενε ασθενοφόρο και 2 μοτοσυκλέτες της αστυνομίας τους και άνοιγαν δρόμο. Τους πάνε στο νοσοκομείο. Βγάζουν ακτίνες, τους πάνε, δίνουν τις πρώτες βοήθειες στο παιδί, ακτίνες κτλ. Τελικά ευτυχώς δεν είχε πάθει τίποτα συντριπτικά κατάγματα κτλ. Τέλος πάντων, τον επισκευάσανε τέλος πάντων εκεί πέρα και τον επιστρέφουν πίσω με τον ίδιο τρόπο στο λιμάνι, δηλαδή με το ασθενοφόρο, με τις μηχανές της αστυνομίας κτλ. Και τον βάζουν πάλι μέσα. Α, και όταν πήγε να πληρώσει ο πατέρας, δεν τον αφήσανε να πληρώσει. Παιδιά, δεν τον αφήσανε να πληρώσει. Τι χρωστάω και τα λοιπά, τίποτα. Σου λέω, αυτά μου τα μετέφερε ο Δήμαρχος Καστελορίζου. Ο Γιώργης. Ο Γιώργης. Πάντως εσείς θα τα ξέρετε και καλύτερα. Εγώ έχω διαπιστώσει ότι τουλάχιστον... Το ξέρατε αυτό. Ξέρατε όμως ο Μπέζας, ο υφυπουργός, τι γύρισε και τον είπε. Τι του είπε σε συνέντευξη που έδωσε. Τον είπε λαϊκιστή. Σε πληροφορώ ότι η μόνη αντίδραση που υπήρχε και από τους εδώ αυτοδιοικητικούς της περιοχής μας, λες και αυτό το πάθε ο Γιώργος και δεν μπορούσαμε να το πάθουμε εμείς, η μόνη αντίδραση που υπήρχε ήταν μια επιστολή αγανάκτησης και φρίκης από μένα. Κανένας άλλος δεν μίλησε. Ούτε δημοσιογράφοι το πήραν να φωνάξουν, ούτε τίποτα. Μάλιστα. Να, είναι το... καλά αυτά τώρα, είναι... πρέπει να γίνει. Τώρα που βγαίνει. Είναι να, αυτό που σου είπα ότι δεν φτάνουν αυτά εδώ πέρα κάτω. Άμα δεις εδώ το αθηνοκεντρικό καρεκλοκένταυρο κράτος πώς διοχετεύει τις ειδήσεις του και τι περνάει στον κόσμο τα μέσα μαζικής ενημερώσεις, θα καταλάβεις, φαντάζομαι βλέπεις κάποια κανάλια. Ναι, παιδιά, αλλά αλήθεια, δεν είναι μόνο η Αθήνα. Τι κανάλια βλέπετε εκεί πέρα κάτω? Εμείς. Ναι, από τουρκικά. Ναι, τουρκικά τα βλέπετε όλα. Από τα αθηναϊκά κανένα. Παιδινάκα, βλέπουμε, έχουμε με δορυφόρους, παιδιά. Ας το δορυφόρο. Τι να κάνουμε τώρα, ας μην το ψάχνεις τώρα στην Τήλο, ας πούμε το... Το παραπολιτικά φτάνει εκεί, έτσι δεν είναι? Νομίζω... Πώς φτάνει, όχι βέβαια. Δεν φτάνει, γιατί φτάνει, σίγουρα στη Ρόδο φτάνει. Ναι. Στην Τήλο μιλάμε τώρα. Όχι, λέω μήπως έφτανε εκεί στην Τήλο. Όχι κοντά. Καλέ, για όνομα του Θεού, ναι. Τι λες τώρα, εμείς δεν πιάνουμε τίποτα από ραδιόφωνο, δεν πιάνουμε τίποτα. Πιάνουμε το κρατικό αυτό, την αίρα και τα λοιπά, τίποτα τώρα, τα κλείσαμε γι' αυτά. Τίποτα, μόνο τουρκικά βγαίνουμε εκεί. Η παλιά καλή ΕΡΤ. Εδώ παρέα με τον καλό φίλο τον Γιώργο τον Λεκάκη. Ο Ανδρέας είναι μάλλον στον δρόμο, θα έρθει προς εδώ. Ελπίζω να καταφέρει να είναι και αυτός μαζί μας. Όμως έχουμε τη δήμαρχο, την αγωνίστρια δήμαρχο του νησιού, του δωδεκανησιακού νησιού της Τήλου, και μας λέει πράγματα απίστευτα. Συνεχίστε, γιατί έχουμε μείνει με ανοιχτό το στόμα. Λοιπόν, Μαρία, είσαι τηλέφωνο. Ναι. Είπαμε το πρόβλημα του γιατρού. Ναι, λοιπόν, ο Τάσος Ολιφέρης πέθανε 5 Μαρτίου του 2012 και μέχρι σήμερα η θέση του δεν έχει καλυφθεί. Υπάρχει οργανική θέση? Βεβαίως. Μάλιστα. Οργανικές θέσεις. Δεν έχει οργανικές. Οργανικές θέσεις. Τι προβλέπετε λοιπόν για την Τήλο? Για την Τήλο προβλέπεται γιατρός διευθυντής, ο οποίος, η οποία...
υπάρχει στην Τήλο, έχει καταλάβει την οργανική θέση, αλλά δεν είναι στο νησί. Πού είναι δηλαδή? Δεν ξέρω πού είναι αυτή τη στιγμή. Ήταν στη Λάρισα, μετά πήγε στην Κάρπαθο, στους Λιψούς. Τώρα δεν ξέρω πού βρίσκεται. Γύρω κάνει η γυναίκα ή την στέλνει η υπηρεσία της? Δηλαδή, αφού είναι για την Τήλο, πώς είναι στους Λιψούς? Και εκεί είναι ένα μικρονής που έχει κάποιες ανάγκες, αλλά... Πήγαινε, έρχεται, κάνει... Μάλιστα. Δεν ξέρω, άλλες θέσεις? Τη θέση της Γενικής Ιατρικής του επιμελητή που είναι ο Τανιτουτάσου, ναι. Αγροτικός, νοσηλευτές... Παιδίατρος? Και, όχι, παιδίατρο δεν είναι. Μικροβιολόγος? Όχι, καλή, τίποτα. Λοιπόν, και δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή ούτε νοσοκόμα στο νησί. Ναι. Γιατί έχουν βγει σε συνταξιοδοτήθηκε η μία, η άλλη έχει άδεια τροφής, παιδιού κτλ. Ούτε φρόντισαν να καλύψουν τη θέση αυτή. Μια ένεση ποιος την κάνει δηλαδή, άμα χρειαστεί? Εντάξει, ενέσεις έχουμε μάθει όλοι να κάνουμε λίγο πολύ. Να κάνω μια ερώτηση. Μην νομίζετε ότι αυτό δουλειώνει υπερβολικά, έτσι. Ναι. Κάθε 10 μέρες θέλουν άλλο γιατρό και μας και καλύπτει κάποιες ανάγκες. Η κατάσταση είναι πάρα πολύ αυτή άσχημη. Αυτή τη στιγμή που μιλάμε, πόσοι λάθρομετανάστες είναι πάνω στο νησί? 30, έχουμε λίγους τώρα. 30, είναι λίγους. Έχουμε λίγους τώρα. Ναι, είναι λίγοι σχετικά με το 3.000 που ακούγαμε. Ναι, ρε παιδιά, είχε φτάσει μία το καλοκαίρι. Να σας ρωτήσω 470. Ναι, να σας ρωτήσω κάτι. Αυτοί οι άνθρωποι ασχολούνται με κάτι στο νησί τους? Έχετε δώσει κάποιες εργασίες να κάνουν? Ποιος? Οι 30 μετανάστες. Όχι, καλά. Φεύγουν αυτοί. Με το πρώτο φλοιό που περνάει φεύγουν. Μα δεν έρχονται για να μείνουν τα νησιά. Δηλαδή είναι συνεχώς, δηλαδή εντελώς περαστική. Περατζάδα είναι. Περατζάδα. Εντελώς. Α, το γνωρίζετε ότι στο Καστελόριζο τη θέση του γιατρού την έχει καταλάβει ένας Σύριος γιατρός? Άμα δεν υπήρχε κι άλλος, τι να κάνεις? θα το βγάλω και τον Γιώργο και τον Αχλαδιώτη, θα μιλήσουμε κάποια στιγμή. Δεν είναι ο Γιώργος πια, δεν είναι ο Γιώργος, όλος είναι τώρα. Ναι, ξέρω. Να σου πω κάτι. Ο ιατρικό σύλλογο απευθυνθήκατε? Υπάρχουν τόσοι άνεργοι γιατροί, υπάρχουν τόσοι άνθρωποι. Αν έρθει ένας γιατρός, εσείς μπορείτε να του καλύψετε ένα σπίτι και να μένει ο άνθρωπος και να σας φροντίζει? Εμείς το είπαμε ότι θα το κάνουμε πια αυτό. Μάλιστα. Τώρα μας έδωσε και το πράσινο φως μια τροπολογία που πέρασε ο Κρεμαστινός, ναι, στη Βουλή και ψηφίστηκε, δόξα τω Θεώ. Ναι. Γιατί ξέρεις, είχαμε και καταλογισμούς εμείς στη Δημαρχία Εκταλλεκτικά στην εταιρεία. Ναι. Είτε απαγορεύεται. Ναι, αλλά ο γιατρός έχει ορκιστεί να διαφυλάται την ανθρώπινη ζωή, όχι να κάθεται σπίτι του. Ναι, εντάξει, αλλά τώρα να σου πω κάτι. Ναι. Δεν μπορεί και ο άλλος τώρα να φύγει από τη Θεσσαλονίκη. Γιατί δεν και να μπορεί? Να φύγει στην Τήλο ή στο Καστελόριζο με 1.100 ευρώ το μήνα, να πρέπει να νοικιάσει σπίτι, να έχει αυτοκίνητο, να κάνει ουσιαστικά να είναι όλη την ημέρα στη γύρα. Γιατί τα αυτοκίνητα δεν έχουν. Άκουμε, Μαρία, το οικονομικό είναι μια άλλη ιστορία και η ανθρώπινη διάθεση και το λειτουργήμα το οποίο έχει σταχθεί και έχει επιλέξει να υπηρετήσει είναι κάτι άλλο. Είναι άλλο το ένα και άλλο το άλλο. Να είμαστε ρεαλιστές. Ναι, ρεαλιστές. Να είμαστε ρεαλιστές. Όταν ένας άνθρωπος έχει σπουδάσει 10 χρόνια, όταν οι γονείς του έχουν εξοδέψει μία περιουσία για να το φέρουν εκεί που τον φέρανε, ότι αυτός ο άνθρωπος μέσα σε αυτά τα 10 χρόνια περισσότεροι είναι παντρεμένοι, έχουν και παιδιά, υπάρχουν ανάγκες. Να είμαστε ρεαλιστές. Μην πετάμε στα σύννεφα. Καλή είναι ο θελοντισμός, καλός είναι ο όρκος του Ιπποκράτη, καλά είναι όλα, αλλά πρέπει να γεμίσει και το στομάχι το δικό του και της οικογένειάς του. Εδώ όμως συσπυρώνεται ένα ολόκληρο νησί, του δίνει ένα σπίτι, του λέει έλα κάτσε εδώ πέρα, έλα μείνε να μην πλύνεις τα νίκια σου και τα φώτα σου και τα τηλέφωνα σου, τι ανάγκες έχει, και πάρε και ένα χιλιάρικο. Αν δεν του φτάνει να συνοηθείτε με τον ιατρικό σύλλογο, να τα βρούνε με τους συνδικαλιστές, να τα βρούνε με τα υπουργεία τους, όλα αυτά τα πράγματα, να μην δίνουν σε αυτούς τους ανθρώπους ένα χιλιάρικο. Γιώργο, ένα λεπτάκι. Γιατί να μην τα δώσουμε δηλαδή στο γιατρό που είναι 24 ώρες 24ωρο, 12 μήνες το χρόνο πάνω σε αυτό το νησί και εκκρέμονται ουσιαστικά στα χέρια του και έχει υπό την ευθύνη του όλες αυτές 100, 200, 800 ανάλογα το νησί που είναι τόσες ανθρώπινες ζωές και να φεύγουν τα λεφτά, όχι αυτά τα λεφτά, να φεύγουν διπλάσια λεφτά. Και τριπλάσια. Πού να φεύγουν? Στα πετρέλαια. Ρε παιδιά, έχω πάρει τα στοιχεία από το ΕΚΑΒ για το νησί μου. 16 μήνες, 16 μήνες,
ξέρετε πόσο στήχησε στον Έλληνα φορολογούμενο. Δεν στήχησε σε κανένα υπουργό, δεν στήχησε σε κανένα πρωθυπουργό, έτσι. Ναι, ναι. Στον Έλληνα φορολογούμενο, σε μένα και σε εσένα στήχησε. Φυσικά. Ξέρετε πόσο στήχησε, θέλετε να σας πω, όλοι αυτοί οι μετακινήσεις των γιατρών, οι διακομιδές με πλοία, με αεροπλάνα, με ελικόπτερα κτλ. 99.500. Το καταλαβαίνετε. Μάλιστα. Λοιπόν, πόση με τα μισά ήταν, και, κάνω, ναι. και κάνω έγγραφο, ναι. κάνω πρόταση, το οποίο, το κοινοποιώ, όχι μόνο στον Πρωθυπουργό, στο Υπουργείο και στον Πρωθυπουργό, αλλά ακόμα και στον Πρόεδρο της Δημοκρατίας. Και λέω, με τα μισά χρήματα ετησίως, έχει γιατρό μόνιμο το κάθε νησί, και όχι μόνο αυτό, αλλά με 10.000 το χρόνο παίρνετε ένα παιδί, ο οποίος μαθαίνει να χειρίζεται τα μηχανήματα της θηλιατρικής και σώζει ζωές, ανθρώπινες ζωές. Μπαίνουμε λοιπόν στη δεύτερη ώρα της εκπομπής μας, μια εκπομπή που σήμερα σας ταξιδεύει μέρα που είναι στα βαθιά νερά του Αιγαίου μας, του νότιου ανατολικού Αιγαίου, εκεί στα Δωδεκάνησα, κάπου εκεί στο ακριτικό νησί της Στήλου, όπου τα προβλήματα είναι άλυτα. Το ένα διαδέχεται το άλλο και μαθαίνετε και βιώνετε αυτές τις άγιες ημέρες πως κάποιοι άνθρωποι εκεί πέρα για να ζήσουν υπερβάλλουν εαυτούς, μπορούν και ξεπερνούν τους εαυτούς τους, κάνουν την υπέρβαση. Στο τηλέφωνο μας με τον Γιώργο το Τσαγκρινό έχουμε την δήμαρχο της Στήλου, την Μαρία την Καμά. Μαρία, άλλο θέμα πρόβλημα του νησιού, για πες μου. Προβλήματα... Εκπαίδευση, είναι... σχολεία. Εντάξει, εκεί έχουμε... Κατά κάποιο τρόπο τα έχουμε ισορροπήσει αυτά. Εντάξει, κατά καιρούς, κατά κάθε σχολική χρονιά που ξεκινάει, η αλήθεια είναι ότι έχουμε έτσι μια ειδική μεταχείριση, θα έλεγα, από την πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση και μας τακτοποιούν σχετικά γρήγορα όλα τα μικρονησιά, θα έλεγα. Πέρσι είχαμε μια έτσι πολύ μεγάλη αναταραχή στο δημοτικό μετά από μια εντολή, ας πούμε, Υπουργείου και Περιφερειακού προϊσταμένου του κύριου Μεσάρη, ο οποίος αποφάσισε το σχολείο μας να μας το αναβαθμίσει το δημοτικό και από τριθέσιο να μας το κάνει ολοήμερο, μετατρέποντάς το σε διθέσιο. Αυτό κατά την άποψη ήταν ολοήμερο, ήταν αναβάθμιση. Το κλείσαμε το σχολείο για 1,5 μήνα, τελικά δεν έγινε αυτό, το πετύχαμε και αυτό. Με λίγα λόγια, ό,τι έχει γίνει, ό,τι έχουμε πετύχει, το έχουμε πετύχει με αγώνες και πάλι, έτσι, δεν μας έχει χαρίσει τίποτα. Τα σχολεία εκεί, ό,τι χτίστηκαν, χτίρια, σχολεία, τα ιατρεία, ο Δήμος, όλα αυτά έχουν χτιστεί με χρήματα των κατοίκων εκεί. Μην φανταστείτε ότι έδωσε χρήματα το κράτος και έχει χτίσει κάτι. Οι πολίτες της Στήλου, δηλαδή, δια Εράνου, ναι. δια Γερμών, όπως κάνει στην αρχαιότητα. Ναι, δηλαδή, η Απανταχού, Τίλη, ας πούμε, Απανταχού, Αμερική ναι. και τα λοιπά, η Στήλου. Υπάρχει ακμάζουσα, έτσι, ναι, 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 ακμάζουσα ναι. κοινότητα των Τιλίων στο εξωτερικό. Στο εξωτερικό, στην Αμερική. Κυρίως πού? Ναι, πού? Στην Αμερική. Ναι. Στην Αμερική. Ναι. Βοηθάει? Πάρα πολύ, ναι. Ναι, σας... βοηθούσε τουλάχιστον τώρα με την οικονομική κατάσταση. Ναι. Τώρα που... Να σας ρωτήσω είναι... κάτι, κυρία Καμά. Ναι. Για να μέρες που είναι κιόλας να δούμε λίγο και περισσότερο φως, γιατί μέχρι στιγμής οφείλω να πω ότι έχουμε δει, ότι έχουμε ακούσει και έχουμε μιλήσει για πράγματα αρκετά γκριζόμαυρα. Ήθελα να σας ρωτήσω, από τουρισμό πώς πάει το νησί? Εκεί θα, αυτό είναι. Θα πούμε ένα ακόμη μαύρο, πολύ μαύρο, και μετά θα πάμε στα καλά. Θα πάμε στα πολύ καλά. Από τουρισμό πηγαίναμε καλά. Τώρα, παιδιά, δεν ξέρω πόσο καλά θα πάμε και θα σας πω γιατί. Γιατί η Τήλος, ως γνωστό, όταν ο Τάσος Αλιφέρης ήρθε στο νησί το 1983, η Τήλος ήταν ένα νησί με 270 κατοίκους, με ένα σχολείο το οποίο κινδύνευε να κλείσει. Εγώ ήμουν πιτσιρίκι τότε. Ένα νησί που με μαθηματική ακρίβεια όδευε προς ερημοποίηση, έτσι. Ναι, ναι. Λοιπόν, ο Τάσος Αλιφέρης, με το όραμα αυτό και τη δύναμη και το πάθος που είχε, άλλαξε στην κυριολεξία την εικόνα και τη μορφή και τη ζωή και την ιστορία του νησιού. Το μεγάλο μπάμ ο Τάσος το έκανε αγοράζοντας ένα πλοίο. Το έκανε μια ναυτική εταιρεία με μεγαλομέτωχο το Δήμο της Στήλου. Έβαλε, μπήκε τότε, ήταν τότε η νομαρχία, τώρα η περιφέρεια Νοτιού Αιγαίου. Μέτοχος, μεγαλομέτοχος, και βέβαια μετά όλοι εμείς οι κάτοικοι του νησιού, ότι μπορούσε ο καθένας, άλλος λιγότερο, άλλος περισσότερο, οι σύλλογοι που σας είπα στην Αμερική, ναι. οι τηλιακοί, τέλος πάντων, απόλυτο... Μια λαϊκής βάσης δηλαδή. Ναι, λαϊκής βάσης, είναι ναυτική εταιρεία. Βέβαια, μετά
ξεκίνησαν τα περίεργα παιχνίδια, έτσι, τα πολιτικά και οικονομικά καρτέλ που κατά καιρούς κατέγγελνε ο Τάσος. Mm-hmm. Οδήγησαν, ας πούμε, σε καταλογισμούς με τον νόμο του Τσολάκογλου, μιανή και δαπάνες των Δήμων κτλ. Μετά έχω βγάλει μαζί. Τα έχεις βγάλει αυτά, περνάει ο κώδικας, ο δημοτικός κοινοτικός κώδικας, ο οποίος επιτρέπει επιτέλους στους νησιωτικούς Δήμους, τους δίνει το δικαίωμα να μετέχουν σε ναυτικές εταιρείες κτλ. Γιατί εμάς οι νησιώτες, ο δρόμος μας είναι δυστυχώς ή ευτυχώς η θάλασσα. Βέβαια. Λοιπόν, τέλος πάντων, πάει αυτό. Από το 2000 λοιπόν που ήρθε το καράβι στην Τήλο, ναι, μέχρι τώρα που σας μιλάω, η Τήλος εκεί που είχε λοιπόν 270 κάτι κατοίκους, με γερασμένο πληθυσμό, σου λέει ένα σχολείο που κινδύνευε να κλείσει. Υπήρχε ένα ξενοδοχείο με 5 δωμάτια. Ναι. Υπήρχε ένα εστιατόριο. Δεν υπήρχε μια ταβερνίτσα, ναι. Δεν υπήρχε τίποτα. Ναι. Λοιπόν, τώρα έχουμε φτάσει. Και τουρισμός 20 μέρες. Εκεί το Αγίου Παντελεήμονα, στα πανηγύρια. Ναι, ναι. Λοιπόν, έχουμε φτάσει τώρα να έχουμε 6 μήνες το χρόνο οργανωμένο τουρισμό και μιλάμε με μεγάλους tour operators, μεγάλα πρακτορία, όπως είναι το Thomas Cook, το Olympic Holiday, το Apollo κτλ. Mm-hmm. 6 μήνες το χρόνο. Μάλιστα. Και είναι repeaters οι περισσότεροι, είναι επαναλαμβανόμενοι. Δηλαδή αυτοί οι άνθρωποι έρχονται και ξαναέρχονται και ξαναέρχονται. Γιατί τους αρέσει, ναι. Βέβαια τους αρέσει, γιατί έχουμε ιδιαίτερο τουρισμό. Βέβαια. Είναι ο περιβόητος. Θα τα πούμε αυτά. Λοιπόν, έρχω 6 μήνες. Από αυτό που σας είπα, από τα 5 δωμάτια που είχαμε, έχουμε 1.300 κλίνες. Mm-hmm. Από το μία ταβέρνα που είχαμε και δεν είχαμε φούρνο και όλα αυτά, έχουμε. Παραέχουμε τώρα. Εστιατόρια, καφετέρες κτλ. Έχουμε πολλά. Από σχολείο που είχαμε και κινδύνευε να κλείσει, έχουμε από βρεφονηπιακό μέχρι λύκειο. Mm-hmm. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι έχει αλλάξει όλο. Όλη η κατεύθυνση του νησιού, όλη η μορφή του νησιού έχει αλλάξει με αυτό το πλοίο. Παραλίες έχει το νησί, παραλίες. Παραλίες τέτοια να είναι για το νησί. Όσες θέλεις. Πεντακάθαρες. Γιώργο, έχουμε παραλίες για όλα τα γούστα. Έτσι. Και άκου τι θα σου πω. Έχει παραλία 1,5 χιλιόμετρο για παράδειγμα, η μία παραλία που θα σου πω τώρα. Χωράμε, Γιώργο, οι δυο μας. Τι? Χωράμε, εγώ με τον Τζαγκρινό χωράμε. Σε 1,5 χιλιόμετρο χωράμε. Εντάξει, παιδιά. Όχι, ένα μισό με τα 1.700 μέτρα είναι η αριστερή. Λοιπόν, η οποία είναι. Αμμουδιά. Έτσι χωράει και τον Ανδρέα το Μαζαράκι. Ναι, αμμουδιά. Έχουμε άλλη παραλία που είναι με βότσαλα. Βότσαλο. Τεράστια παραλία που είναι και το λιμάνι. Έχουμε άλλες παραλίες οι οποίες είναι πιο μικρές, πιο γραφικές. Mm-hmm. Έχει άλλες παραλίες που για να πας πρέπει να πας στη βάρκα να περπατήσεις για τους ρομαντικούς, ξέρεις, που θέλουν τα ερωτευμένα, τα ζευγαράκια, ας πούμε, που θέλουν από μόνο σου κτλ. Έχει πάρα πολλές παραλίες στο νησί. Έχει νερό έχει το νησί. Πολύ νερό, γι' αυτό και πολύ έχει πράσινο. Πολύ νερό. Έχει κάμπο. Το νησί έχει φοβερές δυνατότητες ανάπτυξης. Ναι. Έχει τεράστια χλωρίδα πανίδα. Ναι. Θα σας τα πω στη συνέχεια. Ναι. Πάμε όμως στο κομμάτι αυτό του τουρισμού. Ναι. Λοιπόν, όλος αυτός λοιπόν. Αυτή που σας λέει που έπεσε όλη εσύ τώρα που έχουμε. Η ανάπτυξη έχει έρθει με το καράβι αυτό. Ναι. Τι έκανε λοιπόν ο Τάσος με αυτή την αγορά του πλοίου? Το μειονέκτημα της Τήλου. Παρόλο όλα αυτά τα πλεονεκτήματα που διαθέτει ως νησί, ως τόπος, mm-hmm. δηλαδή παραλίες, νερά, κάμπους, ομορφιά, απίστευτη ομορφιά, δεν το λέω εγώ, ας πούμε, το λένε όλοι, εξάλλου έχει βραβευτεί Τήλος και έχει χαρακτηριστεί μέσα στους 10 top προορισμούς από τη Μύρωρα, από διάφορες εφημερίδες, ξένες, όχι δικές μας. Όλη αυτή η ομορφιά δεν την έβλεπε ο κόσμος. Γιατί η Τήλος είναι στη μέση των δύο μεγάλων κέντρων. Ναι. Αυτό της Κο και της Ρόδου. Είναι δύο διεθνή λιμάνια, δύο διεθνή αεροδρόμια, της Κο και της Ρόδου. Ευχή και Κατάρα. Έτσι, μπράβο. Η Τήλος ήταν στη μέση ακριβώς. Δηλαδή έχουμε 42 ναυτικά μίλια απόσταση από την Ρόδο και άλλα τόσο από την Κο. Μάλιστα. Τα άλλα νησιά μου που είναι πιο κοντά, παρόλο που δεν έχουν αυτά τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της Τήλου, αναπτύχθηκαν πολύ πιο εύκολα. Οπότε λοιπόν ο Τάσος
δεν είχαμε καταρχήν ημερήσει τουρισμό. Έτσι, γιατί ήθελε τρεις-τέσσερις ώρες το καράβι να έρθει. Τρεις-τέσσερις να έρθει, τρεις-τέσσερις να επιστρέψει στη Ρόδο ή στη βάση του Στικό. Καταλαβαίνει λοιπόν ότι έφευγε η μέρα, πότε ήταν απαγορευτικό. Με τα ταχύπλοα, με τα ταχύπλοα δεν γίνεται κάτι καλύτερο. Αυτό σου λέω. Ο Τάσος αυτό έκανε. Ο Ολιφέρης αυτό έκανε. Αγόρασε ταχύπλο. Α, ωραία. Το πλοίο που πήραμε είναι ταχύπλο. Ναι. Και τι έκανε. Ουσιαστικά μηδένισε το μειονέκτημα, το έκανε με αυτό το καράβι, το εξαφάνισε. Γιατί σε μία ώρα και ένα τέταρτο ήσουν ασυντήλο. Μπράβο. Δηλαδή με τα πλοία, ας πούμε, για παράδειγμα στη Σύμη που είναι πολύ πιο κοντά, με το δικό μας το πλοίο φτάναμε πιο γρήγορα ασυντήλο από ότι με άλλα πλοία έφτανε στη Σύμη που είναι δίπλα. Στο Μαντράκι στη Ρόδο πάντως έχει που γράφει για τύλο. Δηλαδή έχει μπει μέσα. Αυτά είναι τη γραμμή τα έχει, πλοία, ναι. Έχει μπει μέσα στο τουριστικό προγραμματισμό και των Ροδίων. Έχει μπει. Μπήκε όμως, Γιώργο, μπήκε με το δικό μας το πλοίο. Μας ρωτάνε εδώ απευθείας από τον Πειραιά, υπάρχει δυνατότητα. Ναι, με την Blue Star. Άρα λοιπόν, και πόσες ώρες κάνει. 16 με 18 εκεί παίζει. Αρκετούτσικες. Αρκετές ώρες. Αρκετούτσικες. Δεν πιάνει κατευθείαν τύλο. Όχι, άγωνη γραμμή καλέ. Άγωνη γραμμή και το εισιτήριο βέβαια δεν είναι το μεταφορικό σου δύναμο που πονάει ακόμη. Ναι, είναι αρκετά, ε. Είναι πολλά, παιδιά. Ναι. Είναι πολλά. Δικά, δηλαδή, αν πει να κατέβει και να φέρει και αυτοκίνητο, μια οικογένεια κτλ., θε τουλάχιστον 600 ευρώ να πα και να έρθει. Είναι απαραίτητο το αυτοκίνητο στην Τήλο. Ναι, είναι απαραίτητο γιατί έχει μεγάλο οδικό δίκτυο. Έχει καλό οδικό δίκτυο. Κάνω τι ερωτήσει του ακροατού τώρα από την Ελλάδα. Ναι, έχει μεγάλο οδικό δίκτυο. Και σου λέω, χωρίς αυτοκίνητο, χωρίς μεταφορικό μέσο τέλος πάντων, δεν τη γυρνάς. Δεν τη γυρνάς. Κάποιος μπορεί να νοικιάσει αμάξι. Ναι, αλλά δεν είναι τόσο μεγάλος ο αριθμός. Πρέπει δηλαδή να το κλείσεις εγκαίρως για να το βρεις. Να σε περιμένει και μηχανάκι, έχει νοικιαζόμενα κτλ. Αλλά δεν είναι τόσο μεγάλο. Το θέμα όμως είναι άλλο, ότι αυτή τη στιγμή εμείς, σαν Δήμος πλέον και λόγω του μεγάλου κόστου που έχει συντήρησης και λειτουργίας αυτού του πλοίου. Και λόγω ηλικίας τώρα είναι 25 χρονών, δεν μπορούμε πλέον να το κρατήσουμε. Και όχι μόνο λόγω αυτών των προβλημάτων που σας είπα, αλλά και λόγω του ότι το πλοίο αυτό κυνηγήθηκε πολύ και επί τάσου και τώρα. Και δεν στηρίχθηκε όπως έπρεπε να στηριχθεί πολιτικά. Μάλιστα. Καταλαβαίνετε τι θέλω να πω. Καταλαβαίνω. Ας ελπίσουμε και τους βουλευτές που τους βγάζει 40 χρόνια εκεί ότι πέρα. Ότι στο μέλλον θα στηριχθεί πολιτικά για κάποιους ανθρώπους οι οποίοι κατανοούν ότι τελικά μπορεί ο τουρισμός να αναπτυχθεί και γιατί όχι από ένα σημείο και μετά, αν καταφέρουμε και τα βρούμε με κάποιο τρόπο και με τους απέναντι, νομίζω ότι μπορεί να βρεθεί αυτή η άκρη, γιατί τουλάχιστον εγώ από τις επισκέψεις μου απέναντι έχω την αίσθηση ότι παράλληλη η Ιωνία, τα παράλια της Τουρκίας, η Ιωνία μας, ότι έχει ανθρώπους που μας βλέπουν έτσι με μια συμπάθεια. Δηλαδή και στο Αϊβαλί το έχω νιώσει αυτό. Και ναι, στο Κουσάντα. Συμφωνώ μαζί. Έτσι δεν είναι. Αμοιβαίο το όφελος θα είναι. Οπότε, το αμοιβαίο το όφελος για οτιδήποτε. Συμφωνώ. Μαρία, να πούμε στον κόσμο όταν θα έρθει εκεί πέρα πως δεν θα πλήξει καθόλου στην Τήλο όταν θα έρθει να κάτσει. Ακόμα και μια εβδομάδα, παρόλο που είναι μικρονήσι, μπορεί να κάνει μια εβδομάδα πρόγραμμα κανονικά κάθε μέρα να βλέπει κάτι άλλο και να μην έχει τελειώσει η Τήλο. Βεβαίω. Μια εβδομάδα είναι. Το πιο σημαντικό που ίσω δεν ξέρει ο κόσμο βέβαια και θέλω να μου το αναλύσει είναι. Είναι το παλαιοντολογικό ενδιαφέρον που έχει αυτό το νησί, ναι. Έτσι, από την εποχή του Σιμεωνίδη που έκανε τις ανασκαφές. Για πες μας λίγο, τι είναι αυτό που δεν πιστεύει κανείς ότι θα δει εκεί. Ο αείμνησος ο Σιμεωνίδης που έφυγε και δυστυχώς δεν καταφέρε να δει, δεν πρόλαβε να δει αυτό που έπρεπε να δει και που άφηλε η πολιτεία να κάνει για αυτή την πιο σπουδαία ανακάλυψη που έκανε αυτός ο άνθρωπος. Στην Τήλο έζησαν οι τελευταίοι νάνοι ελέφαντες της Ευρώπης. Υπάρχει ένα σπήλαιο, το σπήλαιο Χαρκαδιό, στο οποίο υπάρχει πάρα πολύ υλικό ακόμη θαμμένο μέσα του. Έχει φτιαχτεί ένα μουσείο, το οποίο ακόμη δεν έχουμε βρει την άκρη, δεν το παραλαμβάνει η Βρετανία, γιατί ανήκει στο Πανεπιστήμιο Αθηνών. Έχουν γίνει και κάποιες περιπτώσεις. Τι εννοείς, δεν το παραλαμβάνει δηλαδή? Δεν το παραλαμβάνει. Έχει γίνει μια προγραμματική σύμβαση
Την είχε κάνει τότε ο Τάσος, ήταν ο Σημειονίδης, ναι. ο Γιώργος ο Θεοδόρου, ναι. Με την Βρετανία πριν από τον... Ήμουν και εγώ τα καταβήκαμε κάτω στην Βρετανία, αλλά ακόμα το θέμα είναι εκεί. Α, ναι, ήσουνα. Ναι. Βεβαίως, εκεί είναι ακόμη. Πήγα και εγώ και βρήκα τώρα τον Βρετανή τον προηγούμενο, τον Μπελε. Δηλαδή, δίνει κάποιος ένα μουσείο, πάρτε το ρε παιδιά αυτό και αξιοποιήστε το, βάλτε το, εντάξτε το σε ένα γενικότερο ευρύτερο και του λένε... Δεν είναι μόνο αυτό, το μουσείο έχει τελειώσει. Γιώργο. Ναι, 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 αυτό λέω. Τους το δίνει και τους λέει πάρτε το, εντάξει το σε ένα πρόγραμμα. Έγινε προγραμματική σύμβαση. Ναι. Το το Πανεπιστήμιο, Περιφέρεια και Δήμο Στήλου. Ναι. Δόθηκαν χρήματα και από την Περιφέρεια και το Πανεπιστήμιο, νομίζω, έχει δώσει χρήματα και ο Δήμος έβαλε το ακίνητο, το οικόπεδο. Ναι, ναι. Σε πληροφορώ ότι η τελευταία συνάντηση που είχα κάνει εγώ στο Πανεπιστήμιο τώρα πριν κανένα 8μηνο, 9μηνο, ναι. ήταν ότι. Σκόνταψαν οι νομικοί του Πανεπιστημίου ναι. στο ότι η παραχώρηση από τον Δήμο στο Πανεπιστήμιο για την ανέγερση του μουσείου ναι. έγινε για 30 χρόνια, κάτι το οποίο δεν προβλέπεται. Ναι. Πώς έπρεπε να γίνει, παιδιά, λέει 12. Ναι. Και είναι αυτό το πρόβλημα. Θα το αλλάξουμε, αν είναι αυτό το πρόβλημα. Γιατί δεν παραλαμβάνει το Πανεπιστήμιο το ακίνητο, έχει τελειώσει. Έχει τελειώσει. Γιατί δεν το παραλαμβάνει. Η άδεια οικοδομήθηκε και δεν μπορούμε να το παραλάβουμε γιατί το ακίνητο δεν έχει γίνει σωστά η εγχώρηση. Η άδεια οικοδομής, σε ποιο το όνομα είναι, είναι στο Δήμο, όχι, είναι της Περιφέρειας, όχι. Στο όνομα του Πανεπιστημίου. Είμαστε σοβαροί τώρα. Έλεος. Να σας δώσω, κυρία Καμά. Και μιλάμε, Γιώργο, την ξέρεις την ιστορία με τους νάνους ελέφαντες εκεί πέρα μέσα. Ναι, ναι, ναι. Είναι απίστευτο, λέει, ο κόσμος τι θα δείξει αυτό το μουσείο. Φυσικά, είναι, όλα αυτά όμως δεν μπορούν να τα εκμεταλλευτείτε σε συνεργασία με γραφεία της ΚΟ και της Ρόδου. Δηλαδή, να βγάζουν και οι άνθρωποι και αυτοί κάτι καλό, σαν κέρδος. Τι γραφεία, τι γραφεία ιδιωτικά. Πού τα ελέγχουν, Ρόδη ή από την ΚΟ. Άνθρωποι ατζέτες και γενικά πράκτορες. Μα το πουλάμε αυτό, Γιώργο. Ναι. Αυτό το πουλάμε, δηλαδή το εκμεταλλευόμαστε αυτό. Φέρνει έσοδα στην Τήλο και στην Ελλάδα αυτό το πράγμα. Και τουρίστες φέρνει. Ναι, επειδή όμως είσαστε ενδιάμεσα της Ρόδου και της ΚΟ, θα μπορούσε αυτό να γίνει και μάλιστα επειδή έχετε και πανηγύρια για ένα μεγάλο μέσο καλοκαίρι. Υπάρχουν κάποια πανηγύρια. Εκτός ναι. από το Αγίου Παντελεήμονα, νομίζω είναι και της Παναγίας το 15 Αύγουστο. Έχετε κάποια πανηγύρια, έτσι ναι, δεν είναι. Ναι, αν ενισχυθεί αυτό. Ναι. Και γιατί όπως και να το κάνουμε τώρα, η Ρόδος και η Κος είναι και λίγο να είσαι σαν να είσαι στο Σαν Τροπέ, ας πούμε, στο Μονακό. Ναι. Αν όμως θέλει κάποιος να έχει και μια γεύση από ένα νησάκι σε μια ώρα διαδρομή με το ταχύπλο, να είσαι ένα νησάκι πραγματικά ελληνικό, ένα διαμαντάκι. Που να είναι να έχεις την αίσθηση ότι είσαι πραγματικά σε ελληνικό νησί με το ψάθινο κάθισμα, την καρεκλίσα, την ψάθινη και όλα αυτά. Να δοθεί αυτό, να νιώθει ο άλλος ότι πήγα στην Ελλάδα και δεν είδα μόνο Μοντεκάρλο και Σαν Τροπέ. Μα το κάνουμε αυτό. Μάλιστα. Το κάνουμε, σου λέω. Το θέμα όμως είναι ότι δεν υπάρχει το μουσείο το οργανωμένο. Μάλιστα. Υπάρχει μόνο μία έκθεση, μία μικρή έκθεση που μπαίνουν μέσα και βλέπουν. Το σφύλιο το οποίο δεν είναι επισκέψιμο, ενώ μπορεί με πολύ λίγα χρήματα να γίνει επισκέψιμο ακόμη και διαδραστικό, δηλαδή την ώρα που οι φοιτητές κάνουν τις ανασκαφές να παρακολουθούν οι επισκέπτες αυτή την ανασκαφή. Εγώ το έχω δει αυτό το πράγμα. Ναι, ναι, ήμουν παιδί του Δημοτικού και το θυμάμαι ακόμη. Οι παιδιά. Ανασκαφές συνεχίζονται. Βεβαίως. Συνεχίζονται. Βεβαίως συνεχίζονται μία φορά το χρόνο μόνο, βέβαια. Εντάξει, δεν είναι κακό, μία φορά το χρόνο. Καλό είναι το καλοκαίρι. Ποιος τις κάνει. Ποιος τις κάνει? Ο Γιώργος ο Θεοδόρου είναι τώρα υπεύθυνος. Ο Γιώργος ο Θεοδόρου. Με τον Γιώργο το Θεοδόρου μπορείς να μιλήσεις, Γιώργο, ναι, ναι, ναι. και να πάρεις πολλά στοιχεία και να σου πει και αναλυτικά το τι έχει γίνει και το τι έχουμε περάσει. Έχω πάρει 2 χρηματοδοτήσεις, μικρές βέβαια, από τη Γενική Γραμματεία Αιγαίου για τη διαμόρφωση του εξωτερικού χώρου κτλ. Και έχω αυτά τα χρήματα 2 χρόνια τώρα και κάθονται, γιατί δεν έχουν ακόμη παραλάβει το κτίριο. Εντάξει, αυτά τα γνωστά της Ελλάδας, παιδιά, δεν είμαστε Ολλανδία. Εντάξει, το λέω αυτό, παιδιά, ζήσα τη μισή μου ζωή στην Ολλανδία και καταλαβαίνω ότι δεν είμαστε Ολλανδία. Οπότε, όσο και να αναρωτιόμαστε. Γάμοι γίνονται όμως στην Ολλανδία, Ορίστε. Γάμοι γίνονται στην Ολλανδία. Γάμοι. Να. Ναι. Γάμοι γενικά, γάμοι. Ξέρεις τι γάμους λέω, γιατί και εμείς κάναμε αυτούς τους γάμους, ρε παιδιά. Κάναμε τους γάμους και δεν μπορούμε να παραλάβουμε ένα μουσείο. Ακριβώς, μα τέλος πάντων, αυτό θέλω να πω. Λοιπόν, ήθελα να σας ρωτήσω για να πούμε για τα καλά πράγματα, τα όμορφα πράγματα του νησιού. Λοιπόν, φυσικά, όχι, να σας ρωτήσω κάτι. Θα περάσουμε. Να σας ρωτήσω μια στιγμή.
Εντάξει, το μουσείο δεν συζητάμε ότι πρέπει να ολοκληρωθεί η προσπάθεια και να είναι ένα μουσείο όπως πρέπει να είναι ένα μουσείο. Ναι. Όμως, ας πούμε τώρα, γιατί εδώ είναι λίγο να ακουστεί και για το νησί, να διαφημιστεί. Ναι. Με, να ρωτήσω, έχουμε κέντρα διασκέδασης ή έχουμε τοπικές λαϊκές ορχιστρούλες ή τοπικές ναι. νησιώτικες ναι. και ναι. έχουμε και δισκοτέκα, έχουμε όλα όχι, αυτά υπάρχουν. Όχι, δισκοτέκα δεν έχουμε, έχουμε, ένα, έχουμε ένα φοβερό... μπαράκι στο, σε ένα εγκαταλειμμένο χωριό, σε μικρό χωριό, στο το μικρό οποίο χωριό. Δεν υπάρχει πουθενά στην Ελλάδα και δεν ξέρω αν υπάρχει και στην Ευρώπη. Είναι ένα εγκαταλειμμένο χωριό το οποίο το μόνο που λειτουργεί είναι 15 Αύγουστο μία εκκλησία και ένα μπαράκι που δουλεύει, που ανοίγει τους καλοκαιρινούς μήνες και είναι κάτι εκπληκτικό γιατί ναι, είναι ένα χωριό φάντασμα. Και θα χορεύει ο κόσμος προφανώς στην παραλία. Έτσι όχι, δεν είναι παραλία, δεν είναι παραλία. Μεσόγειο χωριό. Είναι Μεσόγειο. Είναι Μεσόγειο χωριό, ναι. Αλλά σε άδεια σπίτια, γύρω-γύρω. Αλλά σε άδεια σπίτια είναι κάτι το οποίο είναι πραγματικά εκπληκτικό. Μπορώ να σου δώσω και μια ιδέα, Μαρία μου, να νοικιάσεις αυτό το εγκαταλελειμμένο χωριό σε κινηματογραφικές παραγωγές, να έρθουν να γυρίσουν σε φυσικό σκηνικό διάφορες ταινίες. Που έχει γίνει και αυτό. Ναι, για πες μου. Για... ταινίες, μικρού μήκους, ντοκιμαντέρ κτλ. Ναι, δεν μιλάω μόνο... για, εντάξει, για ντοκιμαντέρ και μικρού μήκους. Ναι, μόνο που δεν είναι, δεν είναι, Γιώργο. Υπάρχουν διοκτησίες εκεί πέρα, δεν είναι του Δήμου αυτό. Από ναι, κρασί έχετε καλό κρασί. Σωστά. Βγάζουμε για κρασί, ναι, κάνουμε για κρασί και σούμα καλή κάνουμε. Λίγα βέβαια για μας. Είναι μεγάλη παραγωγή, είναι ιδιωτική η παραγωγή. Ναι, ναι, ναι. Έχουμε, έχει ο κάμπος, αυτό που σας είπα με τον κάμπο και το νερό, είναι το ότι έχουμε μεγάλη παραγωγή σε οπωροκεπαιστικά και ξινόδεντρα κτλ. Εκπληκτικά, έτσι. Μαλή. Το άλλο βέβαια, το σπουδαίο, το μνημείο ιστερικό και θρησκευτικό του Αγίου Παντελεήμονα, ένα μοναστήρι, που πραγματικά, ας πούμε, όταν πηγαίνεις εκεί και το βλέπεις, νομίζεις ότι όσοι τουλάχιστον έχουν πάει στο Άγιο Όρος μου λένε ότι αυτό, θυμίζει κάτι από Άγιο Όρος. Mm-hmm. Είναι με δέντρα ψηλά, είναι μέσα στο βουνό, καρφωμένο μέσα στο βουνό και έχει δέντρα, νερά κτλ. Και βέβαια χλωρίδα και πανίδα. Μάλιστα. Έχει απίστευτη χλωρίδα και πανίδα. Γιώργος Λεκάκης και Γιώργος Τσακρινός στα μικρόφωνα ανακρίνουν και εξετάζουν τη Μαρία Καμάτη, δήμαρχο της Στήλου. Και μόνο ανάγκης δεν είναι. Φιλική παρέα. Φιλική... Προσπαθώ να τις βγάλουμε συμμετοχή. Όσο πιο πολλά μπορούμε ναι, έτσι, ναι. Να πούμε σε αυτόν τον κόσμο αυτό το υπέροχο νησί. Μαρία, κατσίκι ή ψάρι στην Τήλο? Και τα δύο. Και τα δύο. Βέβαια. Και τα δύο. Αυθονά. Βέβαια. Σε καλές τιμές. Ναι. Πολύ καλές τιμές. Το πολύ κατσίκι καλές. Είναι κοινοκτημοσύνη εκεί πέρα, όπως είναι σε διάφορα άλλα νησιά, ή υπάρχουν και κοπάδια τα οποία ανήκουν, υπάρχουν και ελεύθερα κατσίκια, ελεύθερα ζωσκή. Ελευθέρα βοσκή είναι τα περισσότερα. Ελευθερά. Πας λοιπόν, ναι. Χτυπάς ένα και τρως, έτσι. Όχι, όχι, υπάρχουν. Όχι, όχι. Όπως στην Κρήτη λέει, όταν κάνουν γάμο, σκοτώνουν. Και από ό,τι καταλαβαίνω, και φτηνό νησί θα είναι, έτσι δεν είναι. Ναι, ναι, ναι. Είναι φτηνό για διακοπές. Είναι οικονομικό. Πόσο έχει ένα δωμάτιο στην Τήλο? Ένα δωμάτιο, εντάξει, λίγο τον Αύγουστο να δένουν τιμές, γιατί υπάρχει πολύ μεγάλη ζήτηση. Και λογικό είναι. Ναι, μπορεί να βρει ένα πολύ, έτσι, πολύ καλό δωμάτιο και με ξεκινά από 25 ευρώ και ανεβαίνει. Μια χαρά. Μάλιστα. Ναι. Δεν μου λες, ναι. Καλύτερη εποχή. Καλύτερη εποχή. Για την Τήλο. Για τον επισκέπτη. Μάιο, Σεπτέμβρη, Οκτώβρη. Οι καλοί μήνες, έτσι. Εκεί, είναι πολύ καλοί μήνες αυτοί. Πραγματικά είναι πολύ καλοί μήνες, γιατί δεν έχει πολύ κόσμο. Η φύση, έτσι, ειδικά το Μάιο, είναι ακόμη ζωντανή από το χειμώνα. Mm-hmm. Και βέβαια το Σεπτέμβριο-Οκτώβριο έχουμε τις καλύτερες θάλασσες, μπουνάτσες που λέμε. Πες μου κάτι. Λοιπόν, κάτι, για πολύ τα σημαντικό, κάτι πολύ σημαντικό. Mm-hmm. Αυτό για το πάρκο Τήλου. Ναι, ναι, αυτό, γιατί δεν μπορούμε να το περάσουμε έτσι, έτσι αυτό. Ναι. Είναι κάτι πάρα πολύ σημαντικό. Η Τήλος διαθέτει. Το ξέρετε ότι η Τήλος έχει 16 διαφορετικούς βιότοπους. Ναι, όχι, ναι, ναι. Άραγε το ξέρουν αυτό. Mm-hmm. Έχει λοιπόν μια πολύ μεγάλη αξίας παρθένου οικοσυστήματος που ενσωματώνει ουσιαστικά 16 διαφορετικούς βιότοπους. Ναι. Και συντηρούνται όλοι αυτοί από υπόγειες πηγές καθαρού γλυκού νερού. Μάλιστα. Και όλα αυτά δίνουν τη δυνατότητα σε 500 βοτανικά είδη να υπάρχουν στο νησί. Mm. Έχουμε Γάλλους, έχουμε Άγγλους
που έρχονται δύο φορές το χρόνο και τρεις και κάνουν καταγραφές, έχουν βγάλει βιβλία, έχουν κάνει site, το Βοτάνικα, ας πούμε, Τήλος κτλ. Που, που κάνουν συνέχεια καταγραφές και εμπλουτίζονται. Κάθε φορά που έρχονται βρίσκουν και κάτι καινούργιο και το συμπεριλαμβάνουν μέσα στις μελέτες τους. Και το Οικολογικό Πάρκο Τήλου έχει ωραίο site, αν μπορούμε να πούμε. Ποιο? Το Οικολογικό Πάρκο. Το Πάρκο Τήλου, ναι. Έχουμε, έχουμε πάνω από 150 ενδυμικά και αποδημητικά είδη άγριων πουλιών, με βέβαια το κυριότερο και το σπανιότερο, το σπιζαετό, ο οποίος είναι αυστηρά προστατευόμενο είδος αετού από την Ευρωπαϊκή Ένωση και το οποίο στο νησί μας, στο νησί μας φιλοξενούνται 4 ζευγάρια. Μάλιστα. Το νησί μας ανήκει, είναι περιοχή Natura, ανήκει στο δίκτυο Natura. Όλο το νησί ή... Όλο το νησί, όλο το νησί. Όλο το νησί. Και τώρα, σε λίγο καιρό, θα βγει και το προεδρικό διάταγμα που θα κατατάξει και επίσημα το νησί μας και θα ησυχάσουν πια και από τους κυνηγητικούς συλλόγους διαπαντός σε καταφύγιο άγρια ζωής. Μάλιστα, και γιατί... το νησί μας και τις βραχονισίδες μας. Γιατί εκτός από τους 25... λαθρομετανάστες, πρόβλημα είναι και οι λαθροκυνηγοί, πρέπει να το πούμε. Τώρα έχουμε, ναι, γιατί εκτός από τους λαθρομετανάστες που οι άνθρωποι το κάνουν γιατί, για να σώσουν τις ζωές τους, έχουμε να κυνηγάμε και τους λαθροκυνηγούς, οι οποίοι έρχονται και κυνηγούν τον τόπο, ας πούμε. Έτσι. Λοιπόν, εμείς το κυνήγι στην Τήλο το έχουμε κλείσει εδώ και πάνω από 20 χρόνια. Κάθε, περιττό να σας πω ότι πριν 2 μήνες πήγα πάλι στην εισαγγελία και κατέθεσα γιατί πάλι γίνανε αγωγές κατά του Δήμου γιατί κρίνουμε το κυνήγι παράνομα και τα λοιπά. Και καλά, ότι αυτό λένε τέλος πάντων, λένε οι κυνηγητικοί σύλλογοι γιατί, τους, γιατί είναι, πληρώνουν και έχει εισπράττει έσοδα το κράτος. Τέλος πάντων κάτι τέτοιες αλχημίες βρίσκουν και μας τραβολογάνε κάθε φορά. Οπότε εμείς αυτό που έχουμε, αυτό που βρήκαμε, το προστατεύουμε, το εμπλουτίζουμε και θα το παραδώσουμε. Θα το παραδώσουμε σε επόμενες γενιές. Πολύ ωραία. Αυτός είναι ένας στόχος και μάλιστα έχουμε καταθέσει και πρόταση στο πρόγραμμα Life Plus με leader το Πάρκο Τήλου και το οποίο θα συμπεριλαμβάνει όχι μόνο το νησί της Τήλου, παιδιά, θα συμπεριλαμβάνει η πρότασή μας μέσα και την Ήφειρο και τη Φήμη και τη Χάλκη. Προσπαθούμε πλέον να καταστήσουμε σαφές στην γειτονιά μας ότι δεν έχουμε μόνο την πάρτη έχουμε μας, δεν κοιτάμε δάσος, την μας, ναι. Δεν κοιτάμε έτσι, την πάρτη μας, ναι. Δεν έχουμε δάσος, δεν έχουμε ένα δέντρο έτσι. Και ότι πρέπει να κάνουμε πια ότι είμαστε μια συστάδα από νησιά που ο επισκέπτης που θα έρθει από τη Γερμανία, από τη Σουηδία, από την Αγγλία, θα έρθει στην Τήλο και θα δει αυτό, τους 16 διαφορετικούς υδροβιότυπους που έχουμε. Μπορεί να κάνει περιπατητικό τουρισμό. Περιπατητικό τουρισμό που έχουμε, παιδιά, ποδήλατο. Πάνω από 40 χιλιόμετρα μονοπάτια, τα οποία καταλήγουν σε απίστευτους προορισμούς, και τους οποίους τους χειμώνα καλοκαίρι τους περπατάνε. Τους περπατάνε επισκέπτες στο νησί μας. Γιατί έχετε ήπιο χειμώνα, να το πω. Έχουμε ήπιο χειμώνα στην Τήλο, ναι. Σε όλα τα νησιά εδώ κάτω. Θα μπορέσουν να πάνε στην Ήσυρο, να δούνε το ηφαίστειο. Θα μπορέσουν να πάνε στη Σύμη, να δούνε την αρχιτεκτονική δομή αυτή που έχει το νησί, ας πούμε, που είναι απίστευτη. Στη Χάλκη το ίδιο, να δούνε την αλημιά το νησί, ας πούμε, αυτό που είναι και αυτό φοβερό. Δηλαδή, έχουμε να δείξουμε πολλά. Στην αλημιά όμως υπάρχει ένα αρχαιολογικό χώρο, ο οποίος έχει καταστραφεί. Έχει καταρρεύσει εντελώς. Πες μου από αρχαιολογικά ευρήματα στην Τήλο, που υπάρχει ένα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον για τους λάτρες της, του αρχαιολογικού τουρισμού. Δυστυχώς, αρχαιολογικά η Τήλος έχει πλούσια ευρήματα και... Παλαιοντολογικά, λες. Και όχι μόνο παλαιοντολογικά, και αρχαιολογικά. Η Τήλος, καταρχήν, κοιτάξτε να δεις, η Τήλος είχε 7 κάστρα. Ναι. Αυτό και μόνο του λέει πολλά. Το μοναστήρι. Αναφέρεται από τον Όμηρο ακόμα. Έτσι, μπράβο. Ακριβώς. Και το μοναστήρι του Αγίου Παντελεήμονα είχε και δικό του νόμισμα. Έχει λοιπόν πολύ μεγάλη ιστορία. Να μην μιλήσουμε βέβαια για την ποιήτρια Ήρινα. Βέβαια. Να μιλήσουμε για την Ήρινα. Να πούμε στον κόσμο ότι μία από τις σπουδαιότερες ποιήτριες της αρχαιότητας κατάγεται, η καταγωγή της ήταν από την Τήλο. Κατά κάποιους βέβαια ήταν από την Τέο, αλλά το πιο σημαντικό είναι ότι το πιο γνωστό, αυτοί που συγκλίνουν όλοι, ήταν από την Τήλο. Και να πούμε ότι η Τήλος είναι παράφραση της Δήλου.
Έτσι, το ακόμα αρχαιότερο όνομα της στήλου ήταν η Δήλος του Νοτίου Αιγαίου. Δηλαδή, ό,τι αξία είχε η Δήλος για το κεντρικό Αιγαίο της Κυκλάδες μας, την ίδια αξία είχε η Τήλος, Παύλα Δήλος, για τα νησιά των Σποράδων, των Νοτίων Σποράδων, όπως λέγονταν στην αρχαιότητα τα Δωδεκάνησα. Να. Ένα πάρα πολύ σπουδαίο νησί. Αρχαιολογικά τι γίνεται, λοιπόν? Λοιπόν, αρχαιολογικά σου λέω, υπάρχουν 7 κάστρα, υπάρχουν θησαυροί, οι οποίοι, αρκετοί από αυτούς έχουν. Υπάρχουν δυστυχώς κλεισμένοι στα υπόγεια, ναι, της Ρόδου, μουσείου της Ρόδου. Γιατί δεν έχω δει κάτι από την Τήλο στη Ρόδο, γι' αυτό το λέω. Δεν έχεις δει, Όχι. Θα σου στείλω λοιπόν. Στη Ρόδο λέω, να εκτίθεται. Όχι, βέβαια, δεν εκτίθεται τίποτα. Αυτό λέω, αυτό. Πού να πηγαίνω καθένα στα μπάρια του κάθε μουσείου, δεν γίνεται. Τίποτα, ακριβώς αυτό. Λοιπόν, εμείς έχουμε καταθέσει μια πρόταση, την έχω πάει και η ίδια. Ένα από τα σπουδαία ευρήματα που έχει αναδείξει, έχει βγάλει η γη της Στήλου και είναι θαμμένο στα μουσεία της Ρόδου, ποιο είναι, έχεις υπόψη σου? Χρυσά. Ορίστε. Πάρα πολλά χρυσά. Πάρα πολλά χρυσά. Απίστευτα χρυσά. Απίστευτα. Να πούμε χρυσά, ότι ήταν ένα σπουδαίο νησί η Τήλο στην αρχαιότητα, με απικίες ακόμα και στην Κύπρο. Με απικία στην Κύπρο, με Σικελία, Ψικελία. Ο Γέλλον και ο Ιέρον που πήγανε στην... Ναι, ναι, ναι. Λοιπόν, ναι, ναι. Όλοι αυτοί ξεκίνησαν από την Τήλο. Τον 5ο αιώνα π.Χ. Συμμετείχε στην Αθηναϊκή Συμμαχία. Βεβαίως. Και πάρα πολύ μεγάλη ιστορία η Τήλος. Ναι. Εντάξει, βέβαια με την πήγε την Πίτρεα, την Ήρυνα, το είπαμε αυτό. Mm-hmm. Τα Βυζαντινά τα χρόνια η Τήλος ήταν ενεργό και υπήρχε ανάπτυξη στο νησί. Έχει πάρα πολλά, γι' αυτό και σου λέω και τα μοναστήρια και τα εξοκλήσια που έχει είναι, και έχει και βυζαντινά πολλά εξοκλήσια και μοναστήρια που έχουν πολύ έτσι ενδιαφέρον. Όπως και οι Χάλκοι, αυτά τα νησιά έχουν τέτοια, και είναι απείραχτα από το χρόνο αυτά. Δηλαδή πηγαίνει κανείς και βλέπει πραγματικά σκηνικά όμορφα και ζει. Υπάρχουν μονοπάτια στα οποία μπορεί να πάει κανείς αυτά να τα δει. Αυτά όλα τα υπάρχουν πινακίδες, ενδεικτικές πινακίδες που να βοηθιέται ο τουρίστας που δεν ξέρει. Υπάρχουν πινακίδες, υπάρχουν δηλαδή τα μονοπάτια. Έχουμε δύο ειδών μονοπάτια για τους λάτρες αυτών των διαδρομών. Έχουμε τις διαδρομές που καταλήγουν σε τα θρησκευτικά, αυτά που λέμε τα θρησκευτικά μονοπάτια, που πάνε σε εξοκλήσια και μοναστήρια. Σε εξοκλήσια, ναι, και κυρίως στα Βυζαντινά, τα οποία πολλά από αυτά τα εξοκλήσια, φαντάζεσαι όμως εξοκλήσια μικρά, είναι πιο μεγάλα τα εξοκλήσια τα Βυζαντινά, έτσι. Mm-hmm. Λοιπόν, έχουν με τοιχογραφίες, τα οποία έχουν επισκευαστεί από την υπηρεσία εδώ της Ρόδου και είναι επισκέψιμα και τα επισκέπτονται πάρα πολλοί κόσμος. Mm-hmm. Και υπάρχουν και τα άλλα, βέβαια, τα μονοπάτια που σιλό καταλήγουν σε αυτούς τους περίφημους υδροβιότυπους του νησιού. Γι' αυτό λέμε, η Τήλος που είπες τώρα μία εβδομάδα, όταν πραγματικά σ' αρέσει αυτό και σ' αρέσει η φύση και σ' αρέσει να ρουφάς, ας πούμε, τον τόπο που πατάς και να το ζεις και να το δεις, δεν σου φτάνει η εβδομάδα. Σίγουρα δεν σου φτάνει. Δεν φτάνει η εβδομάδα, έτσι. Σίγουρα δεν φτάνει η εβδομάδα. Και βέβαια έχει και πάρα πολλά να δεις από δράσεις και δραστηριότητες που κάνουν τώρα οι πολιτιστικοί σύλλογοι με τα παιδιά, τα νέα τα παιδιά, τα οποία κάνουν μια στροφή προς την παράδοση και προς τις ρίζες. Μπράβο. Και μαθαίνουν όργανα, το βιολί, τη λύρα, το σαντούρι, το λαούτο κτλ. Mm-hmm. Και κάνουν διάφορες εκδηλώσεις. Πού μαθαίνουν όργανα, υπάρχει κάποιο διδασκαλείο? Όχι, δυστυχώς. Όχι. Στο σχολείο, πού? Όχι, δυστυχώς. Τι παιδιά στη σχολή τώρα. Πού να μας στείλουν, έρχονται από τη Ρόδο. Ναι, τα περισσότερα, ας πούμε, είναι παιδιά που είτε μένουν στη Ρόδο το χειμώνα με τους γονείς τους και έρχονται στη Τήλο για διακοπές το καλοκαίρι. Οπότε φέρνουν και τα όργανα, ας πούμε, και παίζουν και κάνουν αυτό το ταβαντούρι, ας πούμε, που λέμε εμείς οι νησιώτες. Είτε είναι παιδιά που φεύγουν και σπουδάζουν ή πάνε στα σχολεία της Ρόδου, κυρίως της Ρόδου, και πηγαίνουν και μαθαίνουν γιατί το έχουν μέσα τους. Οπότε γίνεται πραγματικά, ας πούμε, τους καλοκαιρινούς μήνες, δηλαδή από τον Μάιο, ας πούμε, μέχρι και τον 15, ξέρω εγώ, Σεπτέμβριο, που ανοίγουν τα σχολεία εκεί, γίνεται πραγματικά ένα ανοιχτό πανηγύρι. Ναι. Ένα ανοιχτό πανηγύρι. Ναι. Και είναι ζεστά, είναι ανθρώπινο. Ο κόσμος, ξέρεις, στα μικρά τα νησιά, επειδή είμαστε μικρές κοινωνίες, είμαστε πιο κοντά ο ένας τον άλλον. Δεν νιώθουμε αυτή την απομόνωση και που νιώθουν στις μεγάλες τις πόλεις που δεν ξέρεις ποιος μένει δίπλα σου κτλ. Είναι τελείως διαφορετικά. Το σίγουρο είναι ότι στην Τήλο και σε όλα αυτά τα μικρά τα νησιά οι σχέσεις είναι πολύ πιο ανθρώπινες, πολύ πιο ζεστές. Έτσι. Είναι πολύ πιο δοτικοί άνθρωποι.
Όχι ότι είναι μια κοινωνία αγγελικά πλασμένη και ότι δεν υπάρχουν οι συγκρούσεις και οι... Φυσικά θα υπάρχουν. Εντάξει, δεν υπάρχει κοινωνία που να μην έχει τέτοια... Αλλά πραγματικά είναι δηλαδή πιο ανθρώπινα, πιο ανθρώπινες. Ωραία, Μαρία μου. Ωραία, ευχαριστώ πολύ. Να είσαι καλά. Σου ευχόμαστε ό,τι καλύτερο για το νησί σου, για σένα προσωπικά, για όλη την Ελλάδα μας, για όλα τα νησιά μας, για τα μικρονήσια μας. Σου ευχόμαστε ένα καλό χρόνο να έχεις. Καλή χρονιά να έχετε. Και η Τίλος μας έτσι πάντα και με εσάς εκεί μπροστάρισα μαχητική και αγωνίστρια. Εμείς θα είμαστε εδώ για εσάς πάντα. Έτσι και να είναι ένα νησί που να το θυμόμαστε και τα καλοκαίρια μας. Όχι μόνο στους χειμώνες μας τώρα που μιλάμε για τα βάσανά του. Κυρίως τα καλοκαίρια μας. Να πάμε να έρθουμε εκεί. Στην επόμενη φορά που θα τη χαρούμε. Να έχουμε καλύτερες ειδήσεις. Καλύτερες ειδήσεις. Καλή χρονιά σε όλους. Καλή χρονιά, Μαρία. Να έχουμε. Ευχαριστώ.